Hello, hello, ladies and gents. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Max Liborio Show. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Στο σημερινό επεισόδιο συνομιλώ με τον Ζανέτο Λουκά, το host. Hello, Ζανέτο. Hello, τι γίνεται? Καλά, Ζανέτο, εσύ? Είμαι καλά, μια χαρά, χαιρετώ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Σε μια Κυριακή. Typical. Ακόμα μια τυπική Κυριακή. Ακόμα μια τυπική Κυριακή. Ο Ζανέτος, για όσους δεν το γνωρίζετε, θα κάνουμε ένα brief intro να το κάνουμε ο Ζανέτος περίπου να σας πει καλύτερα το τι κάνει. Έχει το δικό του podcast, το Zulucast, το οποίο μιλά με διάφορους για διάφορα θέματα. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον Ζανέτο μέσα από ένα πολύ ωραίο TED Talk, το οποίο παρακολούθησα, το οποίο είχα δει από το YouTube πριν από λίγες μέρες. Ήρθα σε επαφή μαζί του και γνωρίσαμε το σημερινό podcast για να φέρουμε σε εσάς να συζητήσουμε θέματα όσον αφορά motivation, πώς προχωρούμε για κάποια θέματα τα οποία κολλούμε, γιατί κουλέ έχουμε κάποια θέματα τα οποία είτε είμαστε διστακτικοί στο πώς να προχωρήσουμε και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας μέσα από καθαρά πράξεις. Ζανέτο, αν θες να πεις λίγο το τι κάνεις για το να Λοιπόν, καταρχάς, είμαι 36 χρόνων, έχω καταγωγή από Κύπρο, υπάρχει ένα μοχός του παραλίμνη. Έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό, κυρίως σε Αμερική. Οι άνθρωποι μένα που με γνωρίζουν, γνωρίζουμε για 2-3 πράγματα. Το ένα είναι η αγάπη που έχω για τα ταξίδια. Ήμουν 7 χρόνια στην Αμερική, αλλά κατάφερα ουσιαστικά να γδάρω την Λατινική Αμερική, διότι έκανα πάρα πολλά ταξίδια, σε τολμηρά ταξίδια. Εκείνο ήταν το μεγάλο μου το πάθος. Το δεύτερο μου πάθος ήταν τα media και κυρίως τα περιοδικά. Ασχολήθηκα τα χρόνια που τα περιοδικά ήταν σε μεγάλη άνοδο, σε διάφορους οίκους και σαν art director στην Νέα Υόρκη, σαν διευθυντή συντονισμού και γενικός διευθυντή στην Παγκύπρια και στην Αθήνα και το 2012 σήμερα έχω τη δική μου εταιρεία, ονομάζεται Intelligence Media, η οποία είναι στα media, διάφορα media, όπως έχουμε περιοδικά, μια εφημερίδα περιοδικών δεύτερων, έχουμε το guide των journey των τουριστικών, έχουμε την ιστοσελίδα του vantagemag.com. Και τελευταία τη χρονιά τούτη έχω φτιάξει εγώ προσωπικά και ένα podcast, το οποίο ονομάζεται, όπως είπες και εσύ, Zulucast Talk. Είμαστε κοντά περίπου τώρα γύρω στους 5 μήνες, με καλεσμένων, διαφορετικών καλεσμένων κάθε εβδομάδα, ο οποίος βάσει της δικής μου κρίσης επιλέγεται, διότι πιστεύω ότι πρώτον έχει κάτι να μάθει σε μένα και κάτι έχει να μάθει και σε αυτούς που το παρακολουθούν. Το podcast είναι στο YouTube. Επέλεξα να το έχω στο YouTube, διότι με ενδιαφέρει πάρα πολλά το να το βλέπεις και να το ακούς την ίδια ώρα. Αν και πολλοί κόσμοι ζητάμε στο, για το Spotify, για το iTunes ή για το SoundCloud ή οπουδήποτε μπορεί να ακούσει κάποιος ένα podcast, εγώ επιμένω και μένω στο YouTube που θεωρώ μεγάλη δύναμη και για το μέλλον. Αυτά, okay. Καταρχάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πάθος που έχεις για τα ταξίδια, κυρίως. Να σε πάρω λίγο πίσω. Είπες ότι ουσιαστικά όρβωσες στη Λατινική Αμερική. Πώς ξεκίνησες την καταρχήν, πώς έφτασες στο σημείο να πάει στην Αμερική, που την Κύπρο στην Αμερική, να το πω καθαρά. Μέχρι τα 17 μου ήμουν loser. Για μένα προσωπικά, με το τι έχω κάνει σήμερα. Και εννοώ το πράγμα, διότι δεν είχα καθόλου στόχους, δεν είχα καθοδήγηση. Απλά ζούσα. Ήμουν σε μια κοινωνία τότε, τα 90s της Κύπρου, τα διαφορετικά που σήμερα. Διότι ανεξαρτήτως με σε ποια ανεπαρχία ζήσει, οτιδήποτε, πάλι μικρή η Κύπρος και ουσιαστικά είμαστε σαν μικρά χωριά. Ακόμα και οι επαρχίες οι μεγάλες χωριά. Λοιπόν, άρα ζούσαμε σε μια κοινωνία που εγκλειστή και το όνειρό μας ήταν να έχω μια μοτοσυκλέτα και να έχω μοτοσυκλέτα αν πρέπει να είμαι αυτόν αυτόν. Ήταν μια λιταρία, μια ρόδα τσάντα και κοπάνα όπως αναφέρα στο TEDx. Και ουσιαστικά είχα ένα όνειρο στη ζωή μου να πάω
δεν ξέρω, είχα μια αγάπη για την χώρα, ήταν οι Ιταλίες, ήταν οι Chicago Bulls, ήταν ο Jordan, ήταν... Ήμουν πολλά φαντασιόπληκτος με αυτά τα πράγματα και όσον και σου φαίνεται παράξενο, επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος πάντα το μεγάλο μου όπλο είναι η φαντασία. Το intelligence μου, εμένα, εξουσία η εταιρεία μου είναι η φαντασία και η γνώση και το ενσυχτό, αλλά παραπάνω εμένα είναι ότι οραματίζουμε. Δηλαδή μπορώ να σου πω τώρα, μετά από 5 χρόνια, ξέρω ακριβώς έναν περίπου ποια είναι τα πλάνα μου. Στην Αμερική είναι απλά επία. Επία. Είπα, έδινα προσωπικές εξετάσεις για την Κύπρο για να δώσω, για να πάω στην Ελλάδα. Και δεν ήξερα καν τι πρέπει να σπουδάσω, αφού είχα καθοδήγηση. Απλά επί έναν κλάδο, γελάω να πω να δω εξετάσεις, ούτε καν έξερα τι έκανα. Και μια μέρα απλά βρέθηκε κάποιος και λέει μου, εσύ θυμούμε ότι είχε να πάει σε Αμερική, και λάδες μας ότι να πάει σε Αμερική, και τελικά τι έκανα, να πάει σε Αμερική. Και τους είπα έτσι, ναι, να πάω. Και πήγα σπίτι, αναγκύρωσα τις προσωπικές, εκλειώθηκαμε στο δωμάτιο μου, δεν ήθελα να δω κανέναν, ανακοίνωσα στους γονείς μου την ώρα που οι γονείς μου ήταν σε μια κατάσταση οικονομική που δεν μπορούσαν με τίποτε να με στείλουν στην Αμερική, δηλαδή με τα δυσκολίες να μπορούσαν να με στείλουν στην Ελλάδα. Ήταν μικρομεσαία επιχείρηση, πολλά μικρή. Εν τούτης όμως αποδεχτήκαν το στον καιρό, παρά τις αφιβολίες ενώ είδα ότι τόσο άνθρωπος όντως αποφάσισε να πάει, διότι δεν ήμουν απλά με τα λόγια. Έκανα πράξεις, έφερα σπίτι τόμους και τόμους και τόμους, ακόμα και στο στρατό που όλη μέρα τι καμνείς και βάζουμε από Αμερική. Τι καμνείς και βάζουμε. Σου εκάλυψα όλες μου τις απουσίες που είχα τόσα χρόνια. Που, ενώ ήμουν καλός μαθητής, ήμουν κακός μαθητής, εν τούτης μπορούσα να ήμουν καλύτερος. Και ουσιαστικά επί Αμερική, ξεκίνησα επί Αμερική, δεν ξέρω καν τι να σπουδάσω, απλά ξέρω ότι φτάνει που είναι να πάω. Φτάνει που έχω το golden ticket. So, μόλις είχα τον golden ticket στα χέρια μου και έφτασα στην Αμερική, αμέσως αλλάξαν τα πάντα. Το μυαλό μου εοργίαζε. Πραγματικά εξπερμάτωνε το μυαλό μου βλέποντας τα πράγματα όλα μετά από το στρατό της Κύπρου. Και έλεγα, OK, marketing, OK, genome, OK, τούτο. Και κατάληξα να σπουδάσω βασικά visual communication. Τα ταξίδια όπως ξεκινήσαν ήταν που για μένα. Δηλαδή, ενώ είχα πάει μόνο μια δρομή στην Ελλάδα, την 10 μέρες πόσες πάμε στην Ελλάδα, την τυπική, γιατί είπα, οι γονείς μου ήταν φτωχοί και ούτε ήδη ταξίδεψα στη ζωή τους. Φτωχοί ήταν κανονική οικογένεια, επειδή μου δεν το είχαμε τότε τα ανάγκη, ας πούμε, δεν είμαστε για να ταξιδεύουμε, επαλεύκαμε για να έχουμε αμυκά το φαΐ στο σπίτι μας. Όταν επί Αμερική, κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω ταξίδια. Δούλευκα, έπιανα τα λεφτά και τώρα θα πάω στα ταξίδια. Αλλά ναι, πρώτα αγόρασα αυτοκίνητο, αγόρασα ένα Honda Civic του 80 κάτι, με χωρίς εξώστρεπημένα τα πάντα. Ναι, τις πρώτες μέρες για να επιβιώσεις, διότι η Αμερική θέλει το πράγμα. Ήμουν κάτω προς Φλόριδα, προς... και δεν υπήρχε το transportation εύκολο όπως είναι η Νέα Υόρκη που πήγα μετά και πιάνα το underground και τα τάξιο. So, έπρεπε να έχω κάτι, ένα μέσο. Δουλεύοντας όμως εύκολα στην Αμερική, έπιανα πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, με απλές δουλειές. Θυμούμαι ότι η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω 11 ώρες Μαϊάμι, όχι 8 ώρες Μαϊάμι, 2 μέρες $500 καθαρίζα κρομίθια, ας πούμε, και απλά τούτο, ήταν σε ένα φεστιβάλ με Harley. Easy money, easy pocket money, φαντάσου, ας πούμε, σε 2 εβδομάδες κράτησε 5.000 πάνω σου. Στο αγόρασα έναν Grand Cherokee τότε και με φίλες μου και φίλους μου γύρισα την Αμερική, τις πολιτείες. Δηλαδή πήγα αυτός από μέχρι Μινεσότα, πήγα στην Ατλάντα, πήγα σχεδόν παντού, δηλαδή μπορεί να πήγα 40 πολιτείες. Και μια φάση είπα, ok, τελειώσαν οι πολιτείες, αν δεν τελειώνουν, απλά είπα το ότι τελειώσαν κάτι πρέπει να κάνω. Τελειώσαν το κεφάλαιο που γυρίζω τις πολιτείες. Ναι, ναι, συνέχιζα το, αλλά έτυχε μου, ας πούμε, να οδηγώ 24 ώρες μόνος μου, ας πούμε, μια φορά. Αλλά μετά είπα, okay, να πάω να ταξιδέψω, να δω και η Λατινική Αμερική, τώρα που μπορώ. So, ξεκίνησα και έκανα το πρώτο μου ταξίδι Κώστα Ρίκα, έκανα Εκουαδόρ, εντάξει, πήγαινα, όπως έχουν πίσω, κλειά τα εισιτήρια, ξανά έφυγα. Δηλαδή, ήταν πολλά, πολλά σπουδαίοντα το πράγμα. Μετά είχα Αργεντινή, Παταγωνία κάτω. Αργεντινή,
Αργεντινή την ενδοχώρα, δηλαδή που Buenos Aires μέχρι Σάντο Ντομίνγκο, Τουκουμάν, μέσα, ξέρω εγώ, αλλά και κάτω προς Παταγωνία, ήρθα πίσω, έκανα Περού, Αμαζόνιον, έμεινα Αμαζόνιο ένα μήνα με Ινδιάνους και μετά έφυγε πια προς Βραζιλία. Βραζιλία από κάτω, μετά ξανάρθα πίσω και έκανα μετά το τελευταίο μήνα που ήταν Μεξικό. Anyway, έκανα νομίζω 8 ταξίδια ή μπορεί παραπάνω ή ένα θυμό. Έκανα Καραϊβική που έκανα μια κατάδυση που ήθελα στον Bayless Island. Anyway, και εν τω μεταξύ υπολογίσω ότι που έρχομαι Κύπρο, που Αμερική είναι Χριστούγεννα ή καλοκαίρια, μείνεις κάτω σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. 5 μέρες δαμέ, 5 μέρες από εκεί, 5 μέρες από δά, και ήμουν Βουδαπέστη, ήμουν Λονδίνο, Ιταλία, οπουδήποτε μπορείς να φανταστείς, επέλεγα μια χώρα. So, έκανα ένα multi, πώς να το πω, multi-traveling. Traveling. Ναι. Αν υπολογίσεις και τις ΗΠΑ, που μια Ήπειρος απίστευτη, με απίστευτα road trips, τότε ναι, μπορώ να πω ότι ήταν το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη ζωή μου το ταξίδι. Ναι. Πραγματικά, με όλα τα συναφή. Υπάρχει κάποιον ταξίδι είτε στη χώρα είτε στην Αμερική που θυμάσαι χαρακτηριστικά που είναι το αγαπημένο σου που όλα τα υπόλοιπα? Κάποια εμπειρία που είχες ζήσει σε μια από τις χώρες που έπιασες και είδες ή στις πολιτείες που έπιασες και είδες που τη θυμάσαι χαρακτηριστικά? Νομίζω ότι το Περού είναι το πιο χαρακτηριστικό. Μαζί με την Αργεντινή. Δηλαδή, να σου το πω έτσι στα λαϊκά, αυτή η απλωσιά που είχε οι Αργεντινοί, οι παιδιάδες με τα ράντζα και τους γκαούτσους, τους καουμπόιδες, τους δικούς της καουμπόιδες, έμεινε χαραγμένο. Και είναι όλα τα ταξίδια που κάναμε και είναι τεγιώνας, ας πούμε, μέσα στα τρένα, στα λεωφορεία. Επίσης, οι ομορφιές Παταγωνίας κάτω. Όμως, το Περού, συνεχίζω να πιστεύω μετά από τόσα ταξίδια που έχω κάνει ότι ήταν από τις πιο πλούσιες σε φυσικό πλούτο χώρες που έχω δει στη ζωή μου μαζί με την Ισλανδία. Αλλά το Περού μαζί με την ιστορία των Ίνκα, αν πιάσει τη φιλοσοφία, ναι, για μένα ήταν απίστευτο. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω το ταξίδι ποτέ στη ζωή μου. Θυμούμαι χαρακτηριστικά τα. Δηλαδή, μέσα στα τρένα, μέσα στις ζούγκλες, το να βγούμε να κάνουμε το Inca Trail και να πάμε στους Incas, να πάμε στο Machu Picchu, στο Huayna Picchu, να κατεβούμε κάτω πίσω, στις λίμνες. Ήταν απίστευτο το ταξίδι. Όπως και φυσικά ο Αμαζόνιος, δηλαδή, ας ζήσεις ένα μήνα μέσα στον Αμαζόνιο και να είσαι με κέμαν κροκοδίλους, ανακόντες, έκαναν μπάνιο μέσα στον ποταμό και ξέραμε ότι έχει πυράγκας. Ήταν φοβερές εμπειρίες και τούτα όλα έχω τα φωτογραφημένα και έκανα εκθέσεις φωτογραφίας, διότι ασχολήθηκα σε ένα από τα πτυχία μου με φωτογραφία και έκανα τρεις εκθέσεις και έχω ακόμα μια τώρα την Ινδία που είναι να κάνω τέταρτη μόλις φύγει το COVID θέμα και έχω και ένα βιβλίο το οποίο ετοιμάζω για φωτογραφία, 180 σελίδες που τα ταξίδια που έκανα στη ζωή μου. Τούτα, αν μιλάς για Λατινική Αμερική, τούτο είναι ένα ταξίδι που με εστιγμάτισε. Αλλά για έχω και άλλες χώρες πάρα πολλά, ας πούμε. Επειδή δεν ήθελα να κάνω ταξίδια απλά τουριστικά, δεν πήγα ποτέ μου Παρίσι, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά μου πεις, πιάσε ένα σκέιτμπορτ και κάμε όλη την Γαλλία, ως την Νορμανδία, πάνω μπορώ να κάνω. Η περιπέτεια. Ναι, η περιπέτεια πάντα ήταν. Αν δεν είχε περιπέτεια, ναι, μπα. Εστίσες μου μια πάρα πολύ ωραία βάση για την επόμενη μου ερώτηση. Είχες πει και στο TED Talk σου και τώρα το ότι ουσιαστικά κάνεις ταξίδια περιπέτειας, είναι αναψυχή. Ναι, ποτέ. Έχεις ταξίδι το οποίο θέλεις να κάνεις το επόμενο σου μόλις τελειώσει του τον ούλον που είναι ο στόχος σου μια συγκεκριμένη περιπέτεια, είτε να δεις είτε να κάνεις. Ναι. Η Ιαπωνία. Ήμουν πολλά κοντά στο να κλείσω για Ιαπωνία. Μες στο Γενάρη για να τα κλείσουμε για μετά, για την Άνοιξη. Η Ιαπωνία, όχι παραπάνω προς Τόκιο, μέσα Κιώτο, κάτω που έχουν γίνει τις απίστευτες τις παιδιάδες, τις πράσινες, έχουν μια φιλοσοφία Zen.
βλέπεις τον κόσμο ότι φορεί τα ρούχα τα προδοσιακά. Αν τους δεις που τρώνε, ας πούμε, επιλεκτικά το σούσι τους, έχουν καμιά σχέση με το που τρώμε εμείς, που είμαστε σε τρώμε σούβλα. Η Ιαπωνία, η οποία έχει τόση πολλή κουλτούρα, έχει τόση πολλή ιστορία, έχει τόση πολλή... Ένα αξιοσέβαστη χώρα, έχουν απίστευτους κανόνες, νόμους, εμπειθαρχημένοι, πεντακάθαροι. Και θέλω πάρα πολλά να την περπατήσω όσο μπορώ, δηλαδή μέχρι να γιώσουν τα αβούτσια μας, πούμε, την Ιαπωνία. Νορβηγία, μπρος τα Fjord Islands, τα νησιά Fjord πάνω. Θέλω πάρα πολλά το κάνω, να τα κάνω χειμώναν όμως. Που είναι πιο ρίσκι, πάντα αρέσκει μου να είμαι πιο επικίνδυνα που να πάω, ας πούμε. Οκ. προτιμάς να ταξιδεύεις μόνος ή προτιμάς να έχεις παρέα μαζί σου? Έχω κάνει πάρα πολλά ταξίδια μόνος μου. Σχεδόν τα περισσότερα κάνω τα μόνος μου γιατί δεν με ακολουθούσα. Συμπάντα λέγαμε, ξέρεις, το επόμενο σου θέλουμε να έρθουμε, αλλά μόλις τους ελάλλουν τις ηθίκες να είναι, κανένας δεν θέλει να έρθει. Όμως, φάνηκα αρκετά τυχερός, διότι η σύζυγος μου τα τελευταία 5 χρόνια ακολουθεί με σχεδόν 90% των ταξιδιών μου. Ήταν και η συμφωνία μας, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ κάνω κάποια πράγματα και την είχα τεστάρει σε κάποια κάμπινγκς, μετά πήρα την Grand Canyon, κατεβήκαμε τα Φαράγγια, πήγαμε στην Ισλανδία, κάναμε απίστευτα τρομερές καταστάσεις, ας πούμε, σε... Ήταν ενημερωμένοι εκ των προτέρων. Ναι, ήταν ενημερωμένοι. Νομίζω εντός που της άρεσε παραπάνω, τότε είσαι ένα άνθρωπο ο οποίος έπαιρνε τα ρίσκα του πάντα, χωρίς όμως να κάνει πάλι από μάρες. Αλλά πάντα, να σου πω παγιά, με εξαίρεση, ας πούμε, τον Αμαζόνιο και ίσως κάποια ένα-δυο άλλα, τα άλλα ήμουν μόνος μου. Ας πω, Αργεντινή ήμουν με δύο φίλες μου, που η μια ήταν Αργεντίνα και πήγαμε. Μείναμε και σπίτι της μέσα, μαθήμα στην Αργεντινή, νόσου τον τρόπο ζωής. Αλλά κυρίως ήμουν μόνος μου, διότι ήμουν, θέλω το σήμερα, θέλω να πάω τώρα. Δηλαδή, θυμούμαι που ήταν να πάω Καραϊβική να κάνω στον Bellis Island την Ομπλέη Φαλών, ας πούμε, ήταν να κάνω 50 μέτρα τρύπα. Θα κάνω κατάδυση, ένα κάτσα να ρωτώ αν θέλει κάποιος και πότε λέτε να πάμε, ως το απόγευμα έκλεισα τα και την άλλη μέρα του προνέφη. Καταλάβω. Οκ. Θέλω να πατήσω πάνω σε κάτι που είχες πει δυο φορές, που την πλευρά της αυτοπεποίθησης και του παίρνω ένα ρίσκο. Επειδή παρατηρώ το και εγώ αρκετά σε άτομα διάφορων ηλικιών, το ότι δυστυχώς μάθαμε ή μεγαλώσαμε με τον τρόπο που επιλέγουμε πάντα το safe option. Θεωρείς για σένα προσωπικά πρώτα και μετά για τα άτομα του κύκλου σου ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, καταρχήν τούτον μαθαίνεις το ή έχεις το και δεν το έχεις το και δοκιμάζεις το. Έχει ανθρώπους οι οποίοι ενταραξίες γεννιούνται, που είναι η μέρα που γεννιούνται κάποια μωρά και λαλίσουν τον μωρό ενήσυχο, τον μωρό εν αντίθασο. Δεν έχει να κάνει όμως με ρίσκα, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι γεννημένοι να παίρνουν ρίσκα, έχει ανθρώπους οι οποίοι μετρημένοι στα ρίσκα τους και έχει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πάρουν ποτέ κανένα μα κανένα ρίσκο. Εγώ έχω μάθει κάποια πράγματα στη ζωή μου. Την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου δεν την έχει ο πιο όμορφος. Έχει την και το ρίσκο να πάει να της μιλήσει και να την κερδίσει. Και επειδή ρισκάρεις για τα πάντα στη ζωή σου, δεδομένου ότι οι Αμερικάνοι λένε το feeling in my gut. Εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολλά το πράγμα. Εμείς λάλλουμε, δεν ξέρω αν το σωστά σκεφτούμαστε, λάλλουμε το αίσθηκτο ή λάλλουμε με την ψυχή σου ή λάλλουμε αλλά με λόγω στο μάχη. Αλλά ένα πράγμα το οποίο νιώθω δαμέ ότι πρέπει να το κάνω. Δηλαδή, τα ρίσκα που πήρα στον κορονοϊό, νομίζω θέλει 5 χρόνια άνθρωπος να τα πάρει. Μέσα στον κορονοϊό, που ήταν όλα μπάχαλον, εγώ έκανα τα όλα, κατάλαβες, έχω ρισκάρει πάρα πολλά πράγματα γιατί και σαν επιχειρηματίας έχω μάθει την ώρα που είναι downfall εγώ να χτυπώ. Ναι. Για μένα έχει ανθρώπους, έχει επαγγέλματα ανθρώπων που βλέπω και λέω θα μπορούσα να κάνω ως το μεσημέρι να αντέξω να κάνω το πράγμα. Δηλαδή να δουλεύω κάπου που απλά διότι μου λέω για αποδείξεις, ξέρεις, μιλώ για μια δουλειά η οποία είναι stereotype.
Με τίποτε θα μπορούσα να δουλέψω στο δημόσιο τομέα. Με τίποτε. Θα έντεχα μία ώρα να την απαραίτηση, ενώ κάποιος να λέει αν είσαι τρελός, θα μένω να πιάνεις μία ζωή των μισθών. Απλά χρειάζεται να κάνεις τίποτε. Και λέω ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτε. Και με ένα πρόβλημα το πράγμα, γιατί θέλω να κάνω πράγματα στη ζωή μου. Άρα η απάντηση μου είναι ότι ξεκινάς, ρισκάρεις, μαθαίνεις και ξέρεις πότε μαθαίνεις τα ρίσκα σου όταν χάσεις. Και πρέπει να είσαι willing να χάσεις. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Μπορεί να το μου φοβούνται πολύ, ακριβώς. Μπορεί να το μου φοβούνται πολύ το ότι, ότι η ζημιά που είναι να πάθουν να χάσουν ή σκέτον να χάσουν ότι εννοώ τι χειρότερο. Που τούτον νομίζω ξεκινά και κάπως που την παιδεία, το ότι δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων τα οποία είναι υπεύθυνα για την παιδεία μας, εσύ μαθαίνουν ότι η αποτυχία είναι κάτι πάνω το χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι να σου φανεί πάρα πολλά χρήσιμο. Η αποτυχία είναι το καλύτερο πράγμα. Εγώ για μένα, δηλαδή, τι θέλω να καταλήξω, ότι που συμφωνώ μαζί σου βασικά ότι ξέρεις η αποτυχία μέσα από τα λάθη σου, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος αναλογίζει, που τα, βάζεις τα πράγματα σε μια ζυγαριά και λέει γιατί έχασα, ήταν λάθος timing. Γιατί έχασα, δαμέ, ήταν λάθος ο τρόπος που χειρίστηκα. Γιατί ήταν λάθος, πρέπει να το αναλύσω, να το δω, θα τα γράψω κάτω. Και ξεκινάς και κάνεις improvements μέσα από τα λάθη σου. Για μένα το μεγαλύτερο. Δεν έχω πρόβλημα να πέσω κάτω, διότι ερχόμενος που έχει πολεμικές τέχνες έπαιζα πάρα πολλές φορές στη ζωή μου κάτω. Απλά εσύ ξασηκώνω μου. Δεν έχω πρόβλημα να πες. Ναι, εγώ λέω το dust yourself, κατάλαβες, ξεσκονίσου και πάνω του πάνω και ξανά. Ναι, διότι έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορείς να κάτσεις σε έναν καναπέ και να πεις εγώ δαμέ, είμαι safe, ξέρω ότι θα πιάσω κορονοϊό, θα με χτυπήσει αυτοκινητό. Θα μου χτυπήσει κεραυνός και μπορεί να γίνει σεισμός και πέσει πάνω σου, μόνο πάνω σου για μένα είναι το πράγμα. Άρα, περιορίζεις και τα ρίσκα. Για μένα, ας πούμε, να γνωρίσεις, να βγεις, να γνωρίσεις τη ζωή, να τη γευτείς με τις χαρές και τους πόνους της. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ακριβώς. Λένε κάποιοι ότι... Μαθαίνοντας μαθαίνεις. Ακριβώς. Ακόμα και να μην πάρεις ρίσκα στη ζωή σου είναι ένα ρίσκο. Ακόμα και να δεν πάρεις ρίσκα στη ζωή σου, επήρες ένα ρίσκο να μην πάρεις τα ρίσκα. Ουσιαστικά αποφάσισες ότι εγώ δεν θέλω να έχω κάτι παραπάνω στη ζωή μου, δεν θέλω να βρω κάτι καλύτερο στη ζωή μου, θέλω απλά να μείνω δάμε και απλά να θωρώ αν είναι Δευτέρα, Τρίτη, Δετάρτη. Απλώς ζουν τη ζωή μηχανικά. Πάρα πολύ κόσμος. Η ερώτηση μου να βρω είναι διπλή. Καταρχήν, πώς έμπηκαν οι πολεμικές τέχνες στη ζωή σου και τι θεωρείς ότι προσφέρα σου οι πολεμικές τέχνες για να σε κάνουν το άτομο που είσαι εσύ σήμερα. Οι πολεμικές τέχνες έμπηκαν στη ζωή μου σε νεαρή ηλικία, στα 17, σε μια σχολή box, traditional, old school box, δηλαδή χτυπήματα ζάκους, ring, όποιος έφτανε μπαίνε μέσα σου, εγνώρισα τις πολεμικές τέχνες μέσα από έναν old school κατάσταση. Στην Αμερική έκανα μια παύση γιατί τρέχα άλλα πράγματα. Όμως στην Κύπρο με τον δάσκαλο μου, ο οποίος εντύνος που με μίσε βαθιά μέσα στις πολεμικές τέχνες, έμπηγα μέσα στο Kung Fu, το οποίο κατάφερα να το βάλω μέσα μου και σαν τρόπο ζωής. Στην πορεία, μέσα από τον Kung Fu γεννήσα και άλλες τέχνες, ενώ σου ήθελα να μάθω και για περισσότερα, και για το Muay Thai, για το Jiu Jitsu, το K1, το Kickboxing. Και γενικά, κατάλαβα μια μέρα ότι ένα αγαπώ μια τέχνη, να αγαπώ όλες τις τέχνες, είτε Παγκράτιο, είτε Ελληνορωμαϊκή, είτε οτιδήποτε. Η φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών είναι πάρα πολλά απλή και κακώς ονομάζονται πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, άλλο να λες martial arts, άλλο να λες πολεμικές τέχνες, ακούεται λες και σκοτώσεις κάποιον. Σκοτώσεις κάποιον.
Ναι, οι πολεμικές τέχνες ενώ ότι πιο καλό μπορεί να κάνει δώρο ένας γονιός στο παιδί του, είτε έναν κορίτσι είναι αγόρι. Διότι μαθαίνουν σου να είσαι discipline, να έχεις πειθαρχία, να με φοβάσαι να παίρνεις τα ρίσκα σου, να με φοβάσαι αν θα πέσεις κάτω, γενικά να με φοβάσαι. Και έχεις απίστευτη αυτοπεποίθηση που σαν άντρες και σαν γυναίκες και σαν όντα έχουμε το ανάγκη. Είναι τα πιο σημαντικά πράγματα, δηλαδή η αυτοπεποίθηση που λέω και στο TEDx, εγγύνο που είναι να σε κάνει άτρωτο, χωρίς όμως να είσαι ανάρκησος ή να είσαι κάποιος ο οποίος είσαι snob. Απλά είσαι μια ήρεμη δύναμη που να σου, μπορώ να σου δω απίστευτα παραδείγματα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι είχαν το πει, ας πούμε, οι Κινέζοι λέει μην είσαι κυπουρός σε έναν πόλεμο, να είσαι πολεμιστής σε έναν κήπο. Ναι, ναι. Άρα να είσαι πάντα έτοιμος και μην πειράζει αν δεν γίνει κάτι. Λειτουργά το για σένα, μάθει να το λειτουργάς για σένα. Όταν είσαι στις πολεμικές τέχνες, έχεις πάρα πολύ αυτοεπιθέση. Όταν μείνεις χρόνια μέσα στις πολεμικές τέχνες, βιώνει τον το πράγμα πάνω σου. Και οι Κινέζοι, διότι είχα μιλήσει για τους Κινέζους, γιατί είχα κάνει μοναχισμό στο Shaolin. Οι Κινέζοι το πράγμα ονομάζουν το Wu-Wei. Wu-Wei σημαίνει χτυπώ κινήσεις χωρίς να σκέφτομαι. Χωρίς να σκέφτομαι, ρίξε γροθιά, απλά πάει το χέρι σου γιατί βίωσε μέσα σου, δεν πάει μηχανικά. Δύο εντολή του σώματος μου να το κάνει. Το πράγμα θέλει πολλά χρόνια. Και αποκτάς μια αυτοπεποίθηση και ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, μπορώ ας πούμε να κάνω τη ζημιά. Αλλά δεν κάνεις ποτέ. Γιατί δεν έχεις ανάγκη, γιατί μέσα σου ήβρες την ηρεμία, ήβρες την γαλήνη μόνο αυτό σου. Το μοναχισμό στο Shaolin, πώς έφτασες σε εκείνον το σήμερα να πάρεις την αποφάση να κάνεις αυτό το πράγμα? Πάντα με τα όρια. Ήθελα άθλον. Ήθελα άθλον μέσα στις πολεμικές τέχνες. Ενώ οι άθλοι, ας πούμε, στις πολεμικές τέχνες είναι να πάνε να παίξω ένα αγώνα kickboxing που το είχαμε κάνει. Παίξαμε Κύπρο, παίξαμε Ελλάδα. Εν τούτης δεν ήταν ένας δρόμος που ήθελα να πάρω στα 30 κάτι μου και να ξέρεις ξαφνικά να κάθε Σαββατοκύριακο να παίζω αγώνες και τη Δευτέρα να κατεβαίνω δουλειά και να με χωριστώντια οι σπασμένες μύτες, διότι βίωσα. Ακόμα και αν νικήσεις, άμα μύτη σου θωρεί αριστερά, στο τέλος της ημέρας, λαλείς ήταν που κέρδισα, ας πούμε. Σιγά πράγμα που κέρδισα, αχρηστευτήκαμε. Το Shaolin έστειλαμε ένα email μαζί με τον δάσκαλο μου και είπαμε τους ότι ήθελα εγώ σαν άνθρωπο στο media να καλύψω στη χώρα μου και να προβάλλω το πράγμα που έχουν οι Shaolin. Δεχτήκαμε για να πάω έναν καλοκαίρι να δω το μοναχισμό να ζήσω με τα ούλα τα ακραία. Όλα τα ακραία. Όπως ακριβώς ζουν και τούτοι. So, ήμουν μαζί του συνέχεια, να προπονιούμουν 8 ώρες την ημέρα. Και βασικά έκαμε ό,τι ακριβώς έκαμε. Αλλά η απόφαση πάρθηκε γιατί ήθελα να πάρω τα limits μου. Θυμούμαι ότι είπα το δασκάλο μου, ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα μπορώ να κάνω που... Ποιο είναι το νούμερο ένα. Και λέει μου, ο ναός στο Shaolin, για το Kung Fu, ο ναός στο Shaolin είναι για μένα που είναι όπως η Βίθλεμη ως χριστιανούς. Είναι για που γεννηθήκα. Είναι 4.000 χρονών τέχνες και είναι αξιοσέβαστα πράγματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σοκ παρθένεις, ας πούμε, που βλέπεις τα πράγματα. Βλέπεις τα σε ταινίες σου, δηλαδή, εντάξει, οκ, αλλά τώρα που... Που τα ζεις live είναι αρκετά διαφορετικό. Ακριβώς. Ναι. Απλά εν τα όρια. Εν τα όρια. Δηλαδή τώρα αν μάθουμε να... Αν έχει κάτι που το αγαπήσω, μπαλέτο να είναι. Νομίζω ότι να φτάσω στον Μπολσόι. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι καλός, να μην είμαι καλός. Απλά θέλω να το... Να κάνω το πράγμα. Κοιτάξτε, να βγευτώ. Το taste. Ακριβώς. Ναι. Τι είναι μια ακρότητα που είσαι δει στον ναό και σκέφτηκες ότι πώς μπορούν να κάνουν το πράγμα? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κάνουν μια ζωή τα ίδια πράγματα. Δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να διούν, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πετάσουν σε έναν ύψος πάνω από 2 μέτρα να χτυπούν γύρω στο Ιγκλοτσάν σε ένα αντικείμενο. Και μπορώ να κάνουν από προέστα απόγευμα για 50 χρόνια.
το πράγμα είναι οι Κινέζοι, έχουν το πειθαρχία, η οποία είναι ο Κυπρός στο απόγευμα να πει «Άτε όλα να πει ο Έλληνας, να πει η Μεσογειακή Τιβή, να πει «Τι είναι αυτό μωρέ, εδώ βλακίες σας, τα ξέρω εγώ, πάω πρόβλημα για μια καφετέρια». Ο Κινέζος όμως δεν μιλά και κάνει το γιατί επέλεξε να είναι για μένα το κάνει. Θέλει να γίνει Shaolin και αποφάσισε στη ζωή του να κάνει το πράγμα. Το δεύτερο ήταν οι ενέργειες, οι internal ενέργειες που έχουν μέσα τους. Οι internal ενέργειες που ονομάζονται Qigong, δηλαδή το σύννεφο αέρα. Δηλαδή μέσα από τις ενέργειες, αν παρακολουθείς, αν γράψεις πούμε, στο YouTube Shaolin και γράψεις τη λέξη Qi, C-H-I, να δεις πράγματα και θαύματα, δηλαδή να δεις πώς γίνεται ένα πλάσμα 60 κιλά, ας πούμε, να χτυπά να ρίχνει τον τοίχο μέσα από τις ενέργειες που βγάλω. Okay. Τούτα ήταν τα δύο πιο συγκλονιστικά πραγματικά και τρομακτικά την ίδια ώρα. Που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις κιόλας, γιατί μπορείς να μιλήσεις σε πολλούς ανθρώπους για ενέργειες. Ναι, ισχύει. Δυστυχώς τον ισχύει. Να σε πάρω ένα βήμα πίσω. Είχες πει πριν που πλευράς πειθαρχίας. Πιστεύεις ότι την πειθαρχία έχουμε γενικά κάπως πρόβλημα ως λαός ή μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο να βελτιώσει το πόσο πειθαρχημένοι είμαστε εκτός από τις πολεμικές τέχνες? Γιατί κυρίως στις πολεμικές τέχνες, την οποιαδήποτε τέχνη να ακολουθήσεις, πρέπει να ακολουθάς συγκεκριμένο structure, άρα θέλεις εκ θέλεις, μπαίνεις σε πειθαρχία. Θεωρείς ότι έχει κάποιον άλλον τρόπο εκτός από τις πολεμικές τέχνες που μπορείς να μάθεις πειθαρχία? Το DNA του Κύπριου είναι unbalanced. Δεν έχει μάθει να λειτουργά σε κανόνες. Δεν έχει μάθει να λειτουργά σε κανόνες. Τον το πράγμα δεν χτίζεται σε μια μέρα. Τον το πράγμα πρέπει να περάσουν 500 χρόνια για να το έχεις και να το έχεις και να το έχεις και να το περάσεις στα αποπέδια σου και στα τετρασέγγωνα σου. Αν δεν είσαι self-discipline, σημαίνει τότε αν παρακολουθήσει τι χώρε οι οποίε έχουν discipline, σκανδιναβικέ, Γερμανία, Αυστρία, Αλβετία, για την Ευρώπη μιλάω, ναι, να παρακολουθεί η Ρωσία, να δει ότι πριν 500 χρόνια που γραφτήκαν οι νόμοι του ή 800 χρόνια, ήταν η λύση του ώστε να σφίξουν και να περάσει μια κουλτούρα αιώνων μέσα του. Δηλαδή, σε ολόκληρη την Γερμανία, 80 εκατομμύρια, βλέπεις ένα πάρκινγκ αυτοκίνητο να πας σε ένα πεζοδρόμιο έτσι. Ναι. Ενώ στην Κύπρο, ας πούμε, στα σπίγια έχει 13 κατοίκους, τα 7 αυτοκίνητα ήταν έτσι. Τούτη είναι μια νοοτροπία η οποία δεν διδάχτηκε για να σου πει που μέσα από νόμους. Εγώ είμαι λάτρης των αυστηρών νόμων και δεν μιλάω για αυστηρούς τύπου χούντα, μιλάω για αυστηρούς νόμους οι οποίοι κρατούν τους ανθρώπους σωστά. Δηλαδή, πέταξες τα σκουπίδια, ας πούμε, ανοίγεις το αυτιό σου και πετάς τα σκουπίδια, έχεις fine 4.000 ευρώ. Γιατί στο Λονδίνο τόσα είναι. Okay. Στο Λονδίνο, στο City of London συγκεκριμένα, υπάρχει fine 3.000 στερλίνες, αν βγάλεις τα σκουπίδια σου άλλη μέρα, εκτός που τη μέρα που σου επιτρέπουν. Okay. Εδώ οι χώρες αναγκαστήκαν λόγω του μεγέθους τους να βάλουν σε τάξη τη χώρα για να μην έχει ανομαλίες, διότι αν μας συγκρουστεί μια, κατάλαβες, εύκολα μπορεί να ξεσπάσει ο κόσμος. Yeah. Αν δεις τις χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως Βραζιλία, Βενεζουέλα, Βολιβία, Κολομβία, να τι θα είσαι, λόγω και του κλίματος, αλλά πιστεύω ότι οι νόμοι κάνουν μια χώρα και κάνουν και τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, αν η Κύπρος, ας πούμε, είχε ένα αυστηρούς νόμους, αυστηρό νομοθετικό σύστημα, που να μην σου επέτρεπε να κάνεις κάποια πράγματα εύκολα και να υπήρχε όντως η ποινή, θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα ήμασταν πειθαρχημένοι. Δεν θα χρειάζεται να μας λέει κάποιος μην περπατάς και να φτύνεις ή μην περπατάς να ρίχνεις τα σκουπίδια σου, ή κάνουμε recycle, ανακύκλωση, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ή μην πετάτε, αδείς όλες οι λίμνες της Κύπρου έχουν πετούν τα σκουπίδια τους. Θέλει να τα πετάξει έναν κρεβάτι και πάει πετάμε σε μια λίμνη. Φαντάσεις να το κάνεις στο ανώβερο το πράγμα. Μετά από 15 χρόνια να βγεις πει φυλάκι.
Τούτο δεν σημαίνει ότι είναι χούντα ή ότι είναι οτιδήποτε ή ότι είναι ότι κακό. Για μένα είναι τούτο αξιοσεβαστό. Ο λόγος που σου βάζω, κύριε, τον το φάει είναι αν δεν το κάνεις. Και αν το κάνεις, αν νομίζεις ότι είσαι τόσο μάγκας ότι είναι να περιμένεις να το κάνεις, τότε... Έχεις σημαντικές περιπτώσεις. Ακριβώς, ναι, πράσι βλάκες από κάνεις. Εγώ όμως οι βλάκες δεν το κάνουν. Το άλλο είναι τα σχολεία. Αν τα σχολεία παραιτήσουν κάποια μαθήματα ή απλά ρίξουν λίγο, δηλαδή εμείς το σχολείο μαθαίνουν όλες τις ημερομηνίες που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Πότε ο Μέγας Αλέξανδρος έκαμε το Α, πότε ο Κολογοτρώνης έκαμε το Β, πότε στην Κονιτσά επίεν ο Μακρυγιάννης, πράγματα τα οποία είναι καλά, αλλά εντάξει, οκ, εντυπάμε. Βασικά μαθαίνουμε να μας δείξουν πόσο κερδίσαμε την Επανάσταση και οι Τούρκοι οι κακοί και ζήτω ο χριστιανισμός σε κάποια πράγματα, αλλά έρχονταν και λαούσαν και ένα μάθημα, παιδιά. Έτσι θα μιλάτε στη μάμα σας και στον πατέρα σας. Σερβίρετε εσείς το τραπέζι. Μόλις φάτε το πιάτο σας. Όταν είμαστε στα αυτογείτον, βάζουμε τη ζώνη μας αμέσως. Είμαστε σε μια ευθεία. Δεν μιλούμε του οδηγού για να μην αποσπούν την προσοχή του. Δεν τρώμε, δεν καπνίζουμε, δεν κρατούμε το κίνητο. Στην Κύπρο, εγώ έχω μια, σαν ανέκδοτο. Αν δω έναν αυτογείτον, Γιάρης, μόνο τα μικρά αυτοκίνητα και ξέρω ότι είναι κορούα, είμαι σίγουρος ότι κρατεί τσιγάρο και κινητών και θωρίζουν την ώρα. Αν μην σκοπίσω. Ναι. Και απίστευτον ότι γίνεται το πράγμα. Άρα για να μην μιλώ και πολλά. Ουσιαστικά για να βάλω τα πράγματα είναι η πειθαρχία που έρχονται από το κράτος, από τους νόμους, από το νομοθετικό σύστημα Α, οι οποίοι για μένα πρέπει να είναι αυστηροί για να κρατούν τη χώρα σε μια ευθεία, έτσι ώστε να μην θέλει να ασχοληθούμε με εκείνα τα πράγματα. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Μια χώρα που είναι πεντακάθαρη, σαν χώρα, οι παραλίες, τα πάντα, όλα τα σκουπίδια να ασχολούμαστε με κάτι καλά, που παίξουμε μέσα, και έχουμε τα όλα συμμορφωμένα, μπορούμε να δούμε άλλα προβλήματα. Το δεύτερο είναι τα σχολεία. Μπορούσαν να πούσουν κάποιες ώρες να πούν, κοιτάξτε, πρέπει να βάλουμε σωστούς τρόπους στα παιδιά. Και όχι μόνο σωστούς τρόπους, και μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και μάθημα για μένα και οι πολεμικές τέχνες έχουν θέση. Γίνεται στην Αμερική να κάνουν ελληνορωμαϊκή μπάλη. Όλα τα σχολεία της Αμερικής, 350 εκατομμύρια Αμερικάνοι να κάνουν ελληνορωμαϊκή μπάλη. Δίπλα μας στο Ισραήλ να διδάσκει το Krav Maga. Οι χώρες, η Ασία, όλοι μαθαίνουν οι πολεμικές τέχνες. Έχουν το Muay Thai, το Kung Fu, το Karate, το Kumite, το Judo. Και εμείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα βασικά, που η Ελλάδα είναι η μάνα, η πρώτη που κάμε τις πολεμικές τέχνες στο Παγκράτιο, που είναι η ελληνορωμαϊκή πάλι, να μην το βάζουμε. Και μην το βάζουμε και επειδή δεν έχουμε την πειθαρχία που πρέπει να ριζώσει μέσα μας τώρα 10-15 χρόνια, γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους να είναι το παράθυρο. Άντρες, γυναίκες, ταξιτζίες, σα φωνάζουν. Πού πάει, ρε, και άμα κατεβώ κάτω, δεν ξέρω εγώ. Δεν τον παίρνει να κατεβεί κάτω. Αν κατεβεί κάτω, όμως, ξέρει ότι σε 10 δευτερόλεπτα να του μείνουν τα δόντια του στο χέρι, δεν θα του κάνουν. Αλλά λένε, κοίτα, ξέρεις. Για μένα είναι το αθιό. Οκ. Αναφερθήκες ξανά για τρίτη φορά που πλευράς εκπαίδευσης και στα σχολεία, που είναι κάτι που συζητώ αρκετά. Θεωρείς ότι η παιδιά μας σε θέση να δεχτεί αλλαγές προς το καλύτερο λόγω του ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται πάντα το ίδιο pattern που θεωρείς ότι εν φτιάχνει κάτι ουσιαστικό, εν προσφέρουν κάτι καλύτερο στο κάθε μωρό που πάει σχολείο, γιατί ουσιαστικά όπως ένας ενήλικας παίρνει ένα μεγάλο του χρονικό διάστημα στη δουλειά του, ένα μωρό περνά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ άλλων μωρών στο σχολείο. Οπότε, όπως είπε και εσύ πριν, αν δεν μάθουν σωστή πειθαρχία από το σχολείο και σωστή συμπεριφορά από το σχολείο, δεν μπορούν εύκολα να τη φτιάξουν μετά. Θεωρείς ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο έχει θέση και έχει περιθώριο για βελτίωση, ουσιαστική βελτίωση? Θεωρώ ότι είναι ελαφρώς άρρωστο το δημόσιο σύστημα, το παιδαγωγικό στην Κύπρο, με μικρές εξαιρέσεις. Λειτουργεί κάτω από έναν κανόνα που για μένα είναι κακός. Όπως η αστυνομία ευαθμολογείται. Δηλαδή, είτε πάει είτε είσαι αστυνομικός σήμερα, αν έχει κάποιον να είμαι σε μια φόρμα. Ενώ εσύ, αν πάει στη δουλειά σου, ως το απόγευμα να δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, πιάνεις warning, δεύτερο warning, τρίτη μέρα σπίτι σου. Ναι.
όλοι θέλουν ένα valuation. Έγινε ένας καθηγητής να παίρνει έναν τρίμηνο και απλά συμπληρώνει μια αρφα 4 και να λέει το evaluation μου εν τούτο. Για πηγαίνετε στο ιδιωτικό, γι' αυτό και τα ιδιωτικά στην Κύπρο πετάσαν. Μην αναφέρω ονόματα, απλά πετάσα. Ξέρω τα 5-6 που υπάρχουν και είναι πραγματικά είναι, μπορούν να μπουν δίπλα από οποιοδήποτε άλλο σχολείο στην Ευρώπη. Γιατί, διότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν για μέ, δουλέψαν τόσο σκληρά και επίσης τα άτομα που προσλαμβάνουν ελέγχοντα. Συνεχώς, κάθε τέλος της ημέρας ελέγχουν τους ή τέλος της εβδομάδας, κοίταξε, το πράγμα δεν το κάνεις έτσι. Γιατί το παιδί γινόν ήρθε έτσι. Καταλαβες. Yeah. Και τα παιδιά περνούν κάτω από ένα strict σωστό σύστημα. Αν τώρα αν υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, να αλλάξει η όλη υπόθεση στο θέμα της παιδείας. Δεν μπορείς, ας πούμε, εγώ αν είμαι υπουργός και μετά από 5 χρόνια, είτε έκαμα κάτι, είτε δεν έκαμα κάτι, δεν με θυμάται κανένας. Yeah. Καταλαβες. Ο υπουργός παιδείας μπαίνει, κάνει μια... Ξέρεις, το γίνει που μπαίνουν οι... Εσύ να παρετώνει ότι όντως μπορούν να κάνουν κάτι και αξίζουν και μπορούν όντως να προσφέρουν κάτι, δυστυχώς. Fire in the belly. Fire in the belly. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 75 χρόνια. Τι άβρας έχει μέσα του να αποδείξει. Πιθανόν να έχει αποδείξει στον εαυτό του οτιδήποτε. Βάλε ένα 40 για μένα όμως ο οποίος έχει career, ο οποίος όμως κοίταξε να αξιολογηθεί μετά. Το CV του να γράφει αν ήταν useless. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ τώρα αν είμαι σε ένα σχολείο ιδιωτικό και θέλω να κάνω καριέρα καθηγητή σε ιδιωτικό. Ένα ξυπνώ η ώρα 5 το πρωί, να διαβάζω, να κάνω ένα προσπαθήσω να κάνω σεμινάρια να βελτιώσω. Καταρχήν, τότε αν είσαι καθηγητής, σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος ή είσαι. Πώς το public speaking σου καταφέρει να περάσει. Εγώ έτυχε με πολλούς καθηγητές να παίρνει ο ύπνος. Ναι. Καταλαβες, στα πανεπιστήμια γίνεται το πράγμα. Ενίσχυται σε evaluation. Και λέει σου, κύριε, μίλησε σε εμά, έκαμε 3 φορές μάθημα, ανοιχτά, διάμεσα και νιστάζουμε. You need to go home. Ή είχαμε improvised. Ή βρες ένα άλλο σχολείο που να μην του ενδιαφέρει. Εμεί ενδιαφέρει μα να φέρουμε τον καλύτερο δαμέ, διότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Τώρα το πράγμα ξέρω αν μπορεί να το κάνει το γυμνάσιο Τζίκου ή τη Λαγκαδάμια ή του Άγια Θανάση ή το Λυκειό, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε, ή το γυμνάσιο ή το δημοτικό. Έλεγε όμως ότι εντά μειώνω, γιατί είχε ανθρώπους, εντά υποβαθμίζω όλα, γιατί είχε ανθρώπους που πραγματικά έχουν τη δουλειά τους, δασκάλους, ναι. Καθηγητές, φυσικά. Απλά για το καλό τους και εκείνους, γιατί εκείνοι είναι οι πρώτοι που να θέλαν να είναι evaluated, γιατί να δείξουν την αξία τους. Καταλαβαίνεις. Ισχύ. Να μην παίρνουμε στην καταλαβή με τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να δείξουν όντως κάτι. Ακριβώς. Και όπως η πολιτική του ίδιο. Δηλαδή, νομίζω ότι πάντα οι 52 πολιτικοί, πάντα πώς είναι 53, πάντα είναι άχρηστοι, όπως λέμε. Καταρχήν, δεν υπάρχει άχρηστος. Υπάρχει η εκλογή του από τον κόσμο που σημαίνει ότι κάτι ήταν κοντά του. Άρα, ο κόσμος ήταν, αν είναι εκείνος άχρηστος, τότε άχρηστος ήταν ο ψήφος τους που το δώκαν οι άλλοι. Όμως, υπάρχουν 5-10 πολιτικοί πάντοτε οι οποίοι αξίζουν. Απλά παίρνει τους το παραμάζωμα, το όλο σύστημα, διότι δεν υπάρχει evaluation και δεν υπάρχει ο έλεγχος και της διαφθοράς. Πού βλέπεις πόσο διαφθορά υπάρχει. Ναι. Αν υπήρχε evaluation, καταλαβες. Δεν υπάρχουν και σοβαρές επιπτώσεις. Κανένας δεν θα τολμούσε να το κάνει το πράγμα. Κανένας. Δεν ξέρω αν γίνεται το πράγμα στο Λουξεμβούργο ή οπουδήποτε ή στη Ρωσία, δεν ξέρω. Πάντα υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι σκέφτονται τη διαπλοκή, τη διαφθορά, εγκλέφτες, τα λεφτά, το προσωπικό του συμφέρον πέρα από το δημόσιο. Πάντα, σε όλες τις χώρες. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Αλλά φτιάξε ένα σύστημα που να τον περιορίσεις και να μην τον καταλάβεις. Ναι. Μην το βοηθάς να βάλει το χέρι του μες στο μέλι. Okay. Να αλλάξω λίγο κεφάλαιο, επειδή μίλησες για το fire in the belly. Εσύ πότε ξεκίνησες να καταλαβαίνεις ότι έχεις μέσα σου μια ενέργεια και κάποια πράγματα που θέλεις να κάνεις και πρέπει τούτο νουλό που ένιωθες να διοχετευτεί κάπου? Το 2000...
5 με 6. Το 2005 με 6 ξεκίνησα να έχω προσδοκίες για τον εαυτό μου. Δηλαδή, τι έκανα στην Αμερική όταν πήγα, ας πούμε, το 2 πότε πήγα. Τα πρώτα χρόνια ήταν, πάμε να δούμε τα δυνάμεις έχουμε. Μετά, αφάνισε και το θέμα της ζωής, διότι έζησα ωραία στην Αμερική, με όλα τα συναφή. Μια φάση είναι τέγιος, όταν ξεκίνησε να σκέφτομαι, and now what, τέγιωνα το πτυχίο μου. Και λάλλον, οκ, να πάω πίσω στην Κύπρο, θέλω από Κύπρο, θέλω να μείνω άλλο τόσα χρόνια τα κάτω. Θέλω να μείνω μόνιμα τότε. Ναι. So, έπιασα τα αυτοίδων, έπιασα ένα φορτηγό και βασικά έχω εξετάσεις και πέρασα σε ένα πολυτεχνείο στη Νέα Υόρκη και έκανα ακόμα ένα πτυχίο. Και αμέ όμως ξεκίνησα να έχω fire in the belly, γιατί Νέα Υόρκη. Γιατί να φύγεις στη Φλόριδα, να τη χαλαρείς ζωή που λες και σπουδάζεις στον Πρωταράν. Μας ακούει κανένας που είναι Ελλάδα, αν μπορεί εσύ που να σου πω, Χαλκιδική να σου πω. Και να αφήσει να πάει σε μια Μητρόπολη που πρέπει να ξυπνήσει 3 ώρες πριν, μέσα στο χιόνι πιθανόν, για να πιάσει λεωφορείο, τρένο, οτιδήποτε, για να φτάσει μετά από 3 ώρες. Σάμι, που να πρέπει να δουλεύει διπλάσια. Ξέρω. Και κατάλαβα ότι είχα προσδοκίες που είναι αυτό μου. Είχα fire in the belly. Ξεκίνησα να αγοράζω βιβλία με μανία. Με μανία. Okay. Άρχισα να ερωτεύω με το χαρτί. Τα βιβλία για μένα πάντα θα ανοίγουν το ίντερνετ, πάντοτε. Πάντοτε. Πάντοτε θα βρίσκεις τα σωστές απαντήσεις και τις επιστροφές μέσα από τα βιβλία. Στη Νέα Υόρκη, όταν πήγα, γίνηκα career man. Με όλα τα συναφή, μιλώ ότι απλά φορές κουστούμι. Παίρνουν ώρες σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία. Ήβρα τους καλούς ανθρώπους, ήβρα τους πιο σωστούς επαγγελματίες. Και κατάλαβα ότι, okay, θέλω πραγματικά να γίνω το καλύτερο version του εαυτού μου. Θέλω να νικώ τον εαυτό μου κάθε 5 χρόνια, να τον βάζω κάτω, να τον διαλύω, να τον βγάζω όλες τις βίδες και όλα τα εξαρτήματα του και να τα ρυθμίζω ξανά, να τα φρεσκάρω ή να βάζω και καινούργια. Και θα το έχω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Άρα ξεκίνησε από την ένα βήμα της Νέας Υόρκης, δηλαδή και από το τέλος μιας εποχής που έχω. Ένα πράγμα που έχω είναι ότι καταλαβαίνω πότε μια εποχή τελειώνει 4-5 χρόνια πριν. Okay. Όπως και τώρα καταλαβαίνω για μένα κάποια πράγματα που τελειώσαν και πρέπει να τα κάνω γιατί σε 2-3 χρόνια να πάω σου κατάθλιψη να συνεχίσω να τα ζω. Καταλάβω. Ναι. Ίσως να έρθεις τα βιβλία πριν, κάτι που θέλω να σταθώ γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα βιβλία προσφέρουν γνώση, αναλόγως με το δυσκολία να σκευάσει ο καθένας, προσφέρουν γνώση για θέματα για τα οποία δεν ξέρουμε. Που τα παραπάνω βιβλία που σκευάζω εγώ μιλούν πάρα πολύ για το όντως να βάλεις στόχο κάτι συγκεκριμένο που θέλεις και να κάνεις ό,τι μπορείς για να φτάσεις στο που θέλεις. Εσύ τους στόχους σου, έχεις τους καθαρά μες στο μυαλό σου, μοιράζεσαι τους με κόσμο που θεωρείς ότι είναι να σου δοκιθέτει την ενέργεια για τους στόχους που θες να κάνεις εσύ, γράφεις τους, πώς λειτουργεί το targeting σου, άμα θες να πετύχεις κάτι. Κάνω και τα δύο. Καταρχήν θέλω να το πω μόλις έχω ένα στόχο. Έχω την ανάγκη να το βγάλω μέσα μου. Και ξεκινώ να βρίσκω τα κατάλληλα άτομα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θέλω να μετακομίσω στην Αμερική για πρώτη φορά στη ζωή μου, τη στιγμή θα κάτσω να γράψω σε ένα χαρτί 10 άτομα που έχουν πάει Αμερική. Δεν θα ξέρω καν ποιοι είναι, πού είναι, ενώ στην επαρχία μου, στον νομό μου, σε οπουδήποτε κοντά μου. Και μέχρι την άλλη μέρα το απόγευμα θα έχω πλησιάσει τους 8. Okay. Και θα έχω βράσει τόσο πολλά με εκείνα που να έχω πιάσει. Που την ώρα ξεκινώ να νιώθω σαν θηρίο μες στο κλουβί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μένω ξύπνιος, ξυπνώ, κοιμούμαι 2 ώρες για εβδομάδες. Ας δώσω σαν παράδειγμα, επειδή είμαι και πολλά ειλικρινής τύπος, πριν ένα μήνα ακριβώς, κατάλαβα ότι η Κύπρος δεν τελείωσε για μένα. Από την Κύπρο πάρα πολλά, έχω ζήσει που το 9 είμαι στην Κύπρο.
Όμως τελείωσε για μένα τούτη τη στιγμή και θέλω να φάω τα λόγια μου κάποια φάση. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να πάω να κάνω κάτι άλλο. Όχι γιατί είμαι κάποιος οτιδήποτε, απλά γιατί έτσι το βγάλει το σύστημα μου. Ναι. Το Fire and the Bell ξεκίνησε μέσα σε μια εβδομάδα και βγήκαν αποφάσεις μαζί με σύζυγο μου και ξέρω εγώ του χρόνου ας πούμε μετακομίζουμε για να πάμε σε μια άλλη χώρα. Ναι. Λοιπόν, τούτο ονομάζεται έχεις προσδοκίες, έχεις και μεγάλη μαγκιά να πεις αφήνω το comfort zone ενός μεγάλου ενός σπιτιού, τα αυτοκίνητα, η Κύπρος, μένουμε πρωταρά στη θάλασσα, στις πισίνες. Εμπολά, για κάποιον εν το όνειρό του. Αυτό σου λέω πριν στην αρχή ότι ο COVID έκανα πράγματα και τούτο που σου λέω είναι το ένα δέκατο. Έκανα πράγματα ναι. Στη ζωή μου φέτος μέσα στο COVID τα οποία πρέπει να γραφτούν σε βιβλίο How to take a motherfucker risk, ας πούμε. Ναι, έχω φέρει τούμπα τα πράγματα. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι διασκεδάζω το απλά έτσι συναρπαστικό, διότι μέχρι στιγμής δεν έχω πάει κάτω. Πάντα, ό,τι κάνεις, πάει πιο πάνω. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, μπορεί να πέσεις, μπορεί να πάει σε μια άλλη χώρα και για τρία χρόνια δεν καταφέρεις να κάνεις το πράγμα που θέλεις, αλλά σημαίνει ότι αποτύχες. Αποτύχες είναι όταν μπεις, δεν τα καταφέρα, να σταματήσω. Όχι, να συνεχίζω. Okay. Και μέσα από εκείνο να γεννηθούν νέα πράγματα. Και το κάρμα της ζωής παίρνεις με έναν ταξίδι, πας σε μια βάρκα την οποία. Let it flow, man, let it flow. Δηλαδή, άστο να σε πάρει. Enjoy the ride. Τι πειράζει, αν έχει κύματα, αν έχει φουρτούνες, αν δόκεις πας στα βράχια. Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι παίρνω τα ρίσκα μου μόλις το fire in the belly, μεγαλώνω το κάνω τον grow, γιατί είναι οι ενέργειες που λέμε πριν το fire in the belly. Είναι το πράγμα που σε εξιτάρει, που γεννά τα κύτταρά σου, ξανά ξυπνούν τα κύτταρά σου. Η αδρεναλίνη, τρέχει, έχεις υδρότες που σκέψεις. Επειδή είμαι πολύ καλός φίλος με το γράψιμο και με το γράφω καθημερινά για ώρες λόγω της δουλειάς μας και λόγω του είμαι φίλος με το χαρτί, γράφω στόχους και sub-στόχους και πιο κάτω κατηγορίες και deadlines και ξεκινώ να πιέζω τον εαυτό μου. Οκ. Ακριβώς το ίδιο. Βάλεις σε σημείο να σκέφτεσαι, να κάνεις deconstruct κάτι έτσι ώστε για να φτάσεις στο άφο πρέπει να πάει λίγο πίσω για να μικρή στόχος που να φτάσεις στο maximum που θέλεις. Ναι, ακριβώς τούτο. Εμπνεύση για σένα ως προς τους στόχους σου και το ότι ας μεν τώρα είπες ότι για σένα έφτασες στο σημείο τώρα που η Κύπρος ετέγειωσε, θέλεις κάτι άλλο. Έψαξες ποτέ να δεις τι έγινε το άλλο που σε κάνει να ψάχνεις κάτι καινούργιο. Πώς δεν έρχεται η έμπνευσή σου που λέει ότι εγώ θα με τέτοιωσα. Τούτο κεφάλαιο για μένα τέτοιωσε, θέλω κάτι καινούργιο, κάτι πιο exciting. Κοίταξε, σε έναν νέο χώρο διάστησε δυνάμεις σου, διάσουλο σου το είναι για να φτιάξεις κάτι. Κάποια φάση του τον πρέπει να ξέρεις ότι έχει έναν deadline. Ακόμα και ό,τι για να φτιάξεις και η Amazon έχει ένα deadline. Τα πάντα έχουν deadline. So, πρέπει να είσαι έτοιμος να πιέσεις τα ρίσκα σου. Ο επιχειρηματίας εντός παίρνει τα ρίσκα του και βλέπει που μακριά. Λέει, βλέπω το τέλος. Άρα, τι πρέπει να κάνω είναι να πεθάνω με το προϊόν ή να το σκοτώσω για να πάω από παρακάτω. Καταλάβω. Και να το σκοτώσω όταν είναι ψηλά. Ναι. Είδαμε πολλές εταιρείες να αργοπεθαίνουν, μια με εταιρείες οι οποίες να κλείουν, ας πούμε, δηλαδή φαντάσου την BlackBerry, ας πούμε, ή μια εταιρεία η οποία, καταλάβες, έχει εταιρείες που αργοπεθαίνουν, η Pepsi, ας πούμε, για μένα αργοπεθαίνει, έχει χρόνια που πάει σε ένα πνευστήρα. Έχει εταιρείες που raw models για να δεις κάποια πράγματα. Όμως, εγώ για μένα είναι ότι βλέπω μακριά, οραματίζουμε το μου είπα στην αρχή. Οραματίζουμε και λέω: και σε τρία χρόνια τι μπορεί να φτιάξει σε την χώρα που να με κάνει happy, που να με κάνει χαρούμενο. Βλέπω να διορθώνεται κάτι. Και έρχομαι, βλέπω για η χώρα μου να με φτιάχνει ουσιαστικά, γιατί απλά έχω προσδοκίες που μπορεί να με σκαλύψει. Υποσχέθηκε μου ότι να με σκαλύψει, αλλά με σε κάλυψε. Και όταν εγώ ξυπνώ το πρωί και πρέπει και ο τηλέφωνο κάποιον να του πω ότι ξέρεις τα πεζοδρόμια σπασμένα, δεν υπάρχουν, δεν κάνουν. Μιλούμε για τα απλά, πράγματα τα οποία έγιναν σε άλλες χώρες πριν 400 χρόνια. Και πριν 300 χρόνια οι υπονόμοι τους και το subway, το Λονδίνο είχε subway πριν, εντάξει λέω στο Λονδίνο,
Αλλά μιλούμε για πράγματα που μπορούσαν να γίνουν σε μια χώρα που είναι πολλά μικρή, που πολλά ναι. νησάκι είναι. Μικρό νησί, είναι στη μία νησί, μια στη μέση, το οποίο είναι τόσο, ας πούμε, και πάλι βλέπεις ότι δεν μπορεί να το κάνουν καλά. Άρα είναι αλλαστικά. Okay. Και για μένα λέω, okay, θέλω μια χώρα η οποία να μου παρέχει τα απλά για να μπορώ να ασχοληθώ με το παρακάτω και να μην έχει ταβάνι. Okay. Κάτι με ρώτησες... Το που μπορείς να έβρεις πότε ξεκινά και το έναυσμα του ότι έφτασα σε ένα σημείο, εν το κάπ μου, πότε ξεκινά το τόντο, πρέπει να έχω κάτι άλλο. Ούτε σκέψεις. Okay. Σκέψεις σου με τον εαυτό σου, περνάς ώρες μαζί με τον εαυτό σου και λες «ΟΚ, okay, να δω μια παράταση, να δοκιμάσω τα πέντε πράγματα». Αν δεν πετύχω, έχω ακόμα τρία μέσα στην τσέπη μου και έχω και έναν άσο. Και έχω υπομονή. Και σαν επιχειρηματίας, και σαν άνθρωπος, χρειάζεσαι να έχεις μια αρετή που ονομάζεται υπομονή. Να είσαι υπομονητικός. Ναι, καταλαβες. Οι καλύτεροι stock επενδυτές του stock market είναι εκείνοι που έχουν υπομονή. Εκείνοι που όχι μόνο long term, μιλούμε ακόμα και short να είναι οι μετοχές, ξέρουν να έχουν υπομονή και συνήθως είναι 50 plus. Ένας 20-25 να πάει στο χρηματιστήριο να διαλυθεί. Εν έχουμε έτσι υπομονή, δυστυχώς. Όχι, πρέπει να έχεις υπομονή και για να είσαι στο stock market, αν και πήγαμε κάπου αλλού, αλλά και στο real estate που είσαι εσύ, ας πούμε, θέλεις υπομονή να σου πω πώς το κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις να γίνεις εισοδηματίας και να πεις έχω υπομονή. Πρέπει να έχεις άλλες δουλειές, να έχεις άλλα κεφάλαια και να πεις ρισκάρω και κάνω ένα πορτφόλιο. Είτε που στόκ, είτε που χρυσόν, είτε που ακίνητα, είτε που σπίτια ή χωράφια ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι πετρέλαιο, μπορεί να είναι χρυσό, μπορεί να είναι ποντό ασίμι. Και να πεις να το φύγω 10 χρόνια και ό,τι μου φέρει. Καταλάβεις, δεν θα χάσει αξία. Πόσο κάτω να πάει, ας πούμε, ξέρω, ένα χωράφι, ένα ακίνητο. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά απλά έχεις την άνεση και έχεις υπομονή, καταλαβες. Ενώ ένας ο οποίος είναι 22 χρονών και κράχει έναν ενίκιο και όχι και έναν έτσι και θέλει να πάει ένα ταξίδι και όχι και γκόμενα, πού να πάει να κάνει τώρα stock market και να έχει υπομονή γιατί στρα από 8 χρόνια. Ναι. Okay. Να το αποφέρει. Έχεις κάποιον end goal μες στο μυαλό σου ή το κάθε στόχος ο οποίος έχει μεταβάλλεται αναλόγως που την περίοδο. Εσχημάζεσαι πότε μες στο μυαλό σου, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι τούτον θέλω να κάνω period, δεν θέλω τίποτε άλλο. No. Απλώς μεταβάλλεται το κάθε στόχος αναλόγως με την περίοδο που είσαι, αναλόγως με τη φάση που είσαι. Το end goal μου είναι μες στο κημητήριο. Για μένα, ας πούμε, μέχρι την τελευταία στιγμή και όσο με παίρνει το σώμα μου και το μυαλό μου, να είναι πάντα... Κοιτάξτε, εγώ για μένα η φιλοσοφία μου είναι ότι η ζωή είναι ερχόμαστε γυμνοί, που ερχόμαστε γυμνοί και ενώ σε φέρνει στον κόσμο μια γυναίκα και με τη βοήθεια του πατέρα σου, ας πούμε, και μεγαλώνουν, σε κάνουν, σε εντούσεις μόνος σου. Ερχόμαστε μόνοι μας και φεύγουμε μόνοι μας. Τόσο πλανήτης, όταν καταλάβεις ότι είσαι γυμνός, αποβάλλεις που πάνω σου πολλά κόμπλεξ και πάρα πολλά... Θέλω να ανήκω σε κανέναν κόμμα, θέλω να ανήκω σε καμιά θρησκεία. Θέλω να ανήκω σε κανένα δόγμα, σε κανένα status quo. Είμαι πειθαρχημένος άνθρωπος και θέλω να ζω με νόμους σωστούς, γιατί πρέπει να το κάνουμε το πράγμα. Όμως, εν τούτης είμαι ελεύθερος. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν οι πατρίδες που έχουμε είναι οικόπεδα. Στα χρόνια πρέπει να εξελιχθούμε και καταλάβουμε ότι ουσιαστικά έρχομαι σε μια σφαίρα, ζούμε σε μια σφαίρα μαζί με τετρασεκατομμύρια άλλα σύμπαντο ή σφαίρες. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η δουλειά μας είναι να περάσουμε όμορφα σε αυτή τη σφαίρα. Ναι. Και δεν καταλάβουμε ότι τούτη είναι η μάνα μας, τούτη είναι το σπίτι μας. Το σπίτι μας, εγώ είμαι κάτω από παραλίμνη. Όμως δεν λέω ότι είμαι από εδώ παραλίμνη. Είμαι Κύπριος, είμαι από τη Μεσόγειο, είμαι από την Ευρώπη. Είμαι από τον πλανήτη Γη. Και θέλω πάρα πολλά τον πανέμορφο πλανήτη που δουλεύει με μια αρμονία θεϊκή να τον γνωρίσω όσο μπορούν τα μάτια μου να δουν. Σε όσες πολλές εμπειρίες θεωρώ ότι είναι το νόημα για τη ζωή, τούτο είναι το νόημα τη ζωή. Να σε εδώ και σου κάποιος τον το θείο δώρο να έρθεις να αναπνέεις και να
αναπνέεις οξυγόνο και βγάλεις διοξείδιο άνθρακα για όντως πράγμα. Δηλαδή για να μπορέσεις ό,τι θέλεις στη ζωή σου να κάνεις και να δεις. Έχω goals, δεν έχω έναν goal, έχω όσα πολλά μπορώ χωρίς να κουράζω τους γύρω μου, να περνώ όμορφα, να διασκεδάζω μέσα από τα goals, να κάνω τα χόμπι μου και να είμαι χαρούμενο και φιλελεύθερο πνεύμα. Okay. Θέλω να πω ότι το όνειρό μου, ας πούμε, είναι να δουλέψω στα 45 μου και μετά να έχω σαν πρόορη σύνταξη ή να γίνω εισοδηματίας ή οτιδήποτε. Μπορώ να σου πω ότι το όνειρό μου εμένα είναι μια μέρα να ξέρω ότι έχει spaceship και να πάω να δω άλλους πλανήτες. Okay. Που τα βιβλία που είσαι σκευάσει, γιατί αναφερθήκες πριν, που τα βιβλία. Έχεις κάποιον άτομο, είτε από τα βιβλία που είδες, είτε από εμπειρίες που είσαι ζήσει πριν, που τον είδες ή σκεύασες για εκείνον, είσαι κάποια εμπειρία που γίνονται και σκέφτηκες ότι «Α, το τόσο το σκέφτεται όπως εμένα». Κοίταξε, αρέσκει μου ο Hemingway. Το βιβλίο που με επηρεάσε του Hemingway είναι ο ίδιος Ανατέλη, ο οποίος διαδραματίζεται Παρίσιν και Παμπλώνα στην εποχή που ήταν τώρα το 30 νομίζω. Και ήταν εποχές πολλά πιο ναΐβ και αναφέρνει γραφικά και τους Σταύρους και λοιπά της Ταυρομαχίας. Ο Ιούλιος Βέρν με το ταξίδι στο διάστημα φαντασιόπληκτα, δηλαδή ότι είχε να με οραματίσει. Μικρός αρέσκαν πολλά μυθολογίες, πάρα πολλά, η ελληνική μυθολογία, η Οδύσσια, η Ομήρου Ιλιάδα, η αργοναυτική εκστρατεία, τα ταξίδια γενικά, επειδή ήταν ταξιδιώτες του Διούλη. Σημερινά βιβλία, εντάξει, πλέον έχουν αλλάξει τα βιβλία μου. Μπορώ να σου πω και ο καπιτάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γενικά ότι είχε να με πάρει σε έναν τόπο και ξέρεις, στο μυαλό μου εμένα έκαναν εικόνα στην τον τόπο. Όσοι καταφέραν να με κάνουν να ταξιδέψω, χρωστώ τους μια μεγάλη χάρη. Δεν είναι σε κανένα που τη ζωή του τη στιγμή, καταλάβες. Γιατί εμένα τούτη είναι η μάχη. Ο Ουμπέρτο Έκο με το. Της Ρόδου, πώς ονομάζεται, ξέχασα την ονομασία. Γενικά οι συγγραφείς οι οποίοι δεν ήταν απλά, ξέρεις, πλατωνικοί, δεν ήταν απλά πεζοί, ήταν εκείνοι οι οποίοι καταφέραν να μετακάμουν να ταξιδέψουν. Ακόμα και ο Κουέλο με το Ζαχύρ και τον Αλχημιστή. Μια άλλο μπαλέ που μου αρέσει, ο Ραφίκ Σάμι, Λιβανέζος, που μιλά, ας πούμε, στον καιρό των Λιβανέζων, που ήταν μουσουλμάνοι με χριστιανούς και ερωτεύτηκε ένα ζευκάρι, και ήταν βεντέθα, τύπου στην Κρήτη, ας πούμε, style. Γενικά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει να με κάνουν να ταξιδέψω, πριν να ταξιδέψω. Okay. Εμπνεύση για σένα. Πώς θα θέλεις ότι προέρχεται. Από πού πήγας η εμπνεύση για σένα, είτε από εμπειρίες που είσαι ζήσει, από κάτω που σκευάζεις, όπως είπαμε τώρα για τα βιβλία. Έχεις κάποιο κειμένο που παρατηρείς ότι το stimulation της εμπνεύσης σου είναι παραπάνω σε σχέση με άλλα πράγματα. Οι ταινίες. Οι ταινίες είναι μεγάλη εμπνευσή για μένα. Δηλαδή, μπορώ να δω ταινία και να λέμε να είμαι στον χώρο. Έχω το κάνει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Εάν δεν θα μην γίνει καμίσιο να γελά τώρα. Να τραβάει, τη βάζει κεφαλή. Ναι. Και αν έχω κάνει. Πού σου έμεινε. Πάρα πολλές που έχω κάνει ταξίδια. Και σε φάρσα, σε αστείο. Είχα ένα φίλο μου κολλητό, ο οποίο. Ήρθε από Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Το 2009, ήρθε για να με δει, πάμε στο σινεμά να δούμε το Hangover, ναι. Το πρώτο, και την άλλη μέρα μένουμε στο Caesar Palace, την ίδια σούτα, στο ίδιο ακριβώς. Οκ. Οκ. Έχω κάνει το... Οι πολεμικές τέχνες ήταν πολλές ταινίες, τα πάντα από Bruce Lee, που είναι τα πράγματα. Ξανά οι πολεμικές τέχνες μετά γεννηθήκαν από κάποιες ταινίες. Έχω δει μια ταινία, θα ξεχάσω, η οποία είναι το ο δρόμος, The Road, ευρωπαϊκή, νομίζω είναι ευρωπαίος ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, συγγνώμη.
και σκέφτομαι για την ταινία. Λοιπόν, The Road, ρε φίλε, είναι μια ταινία η οποία έκατσα, είδαμε την, ας πούμε, και μιλάει για το Καμίνο de Santiago, ένα μονοπάτι του Αγίου Ιακώβου που είχε μαθητής του Χριστού, πήγαινε στην Ευρώπη, ήταν μαζί με αδερφόν του, ένας πήγαινε που Γαλλία, Γερμανία, και τόσο πήγαινε που Γαλλία, Πυρηναία, Όρη βασικά, και που τα Πυρηναία όρη που τη Γαλλία έφτασε μέχρι μετά από πόσους μήνες ή χρόνια, δεν ξέρω, στην Κομποστέλα, μια πόλη στην άκρα του Ατλαντικού, δηλαδή σε άλλη άκρα της Ισπανίας. Και δίδασκε, ήταν Αποστολή, ήταν η Αραπόστολη. Και το ταξίδι είναι 790 χιλιόμετρα και είναι το πιο γνωστό μονοπάτι του κόσμου για τους πιο ψαγμένους. El Camino de Santiago. El Camino σημαίνει το μονοπάτι, Santiago η πόλη, αλλά ο δρόμος προς το Santiago. Και είναι ανώμαλος δρόμος, βουνά, κάτω, λαγκάδια, ιστορίες κακά. Και κάνουν το ανθρώποι οι οποίοι έχουν, μπορεί να το κάνεις για θρησκευτικούς λόγους, μπορεί να κάνεις όμως και να το περπατήσεις ή με ποδήλατο, γιατί έχεις κάτι μέσα σου. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ήταν ναρκωμανείς, ανθρώποι οι οποίοι χάσαν τα μωρά τους, που δυστύχημα μπούν μαζί τους. Και ουσιαστικά τραβάς ένα γολγοθά, ρε φίλε. Ουσιαστικά θέλεις να τραβήσεις έναν σταυρό. Καταλαβες. Και εγώ είχα το κάνει το 2018 με έναν ποδήλατο σε 5 μέρες. Έκανα 140 χιλιόμετρα σε 40 βαθμούς. Ήταν ό,τι πιο ακραίο, όλα τα ακραία μπορούσα να κάνω. Και είχα κάμερες πάνω στα ποδήλατα, έπαιζα το live του Facebook. Μαζευτεί πάρα πολύ κόσμος. Και ήταν μια ταινία που είδα και αμέσως ήξερα ότι είναι να πάω. Δηλαδή, καταλαβαίνω το και η γυναίκα μου ότι ξέρεις την άλλη μέρα ήμουν να πάει σε ναι. Κατευθείαν. Ναι, ναι. Και ήταν μόλις είχαμε έρθει από Ισλανδία, δηλαδή ήρθαμε από Ισλανδία την μέρα και το λέω ότι στο βράδυ βάλε μια ταινία να δούμε. Και λέει μου τι ταινία να βάλω, βάλε κάτι με τα κάνω ταξίδι να δούμε. Βρίσκουμε την ταινία τούτη και μπουμ. Γεννείται το νέο επόμενο ταξίδι μου, εντούν που σου λέγα πέρι οι Αμερικές ήταν όπως έρχομαι πίσω. Έλα λέουν, οκ, που περνούσαμε τώρα πάνω ας πούμε που την ξέρω εγώ, Χιλή, είναι πέρα στο Τζεθόρου, να σπούν την Αργεντινή. Οκ, μπορούμε να πάμε, καταλάβες. Ναι. Και ένα pick and roll βασικά, ήταν τόσο ναΐβ και τόσο αθώα και τόσο... τόσο, ξέρεις, τα φοιτικά σου χρόνια ήταν τόσο άνετα, ρε παιδί μου, τόσο... με φορολογίες να σκεφτείς με τίποτε, πιάνναμε λεφτά, δεν μπορούσα να τα βάλω στην τράπεζα, ήταν μαύρα λεφτά, μπαμ. Ναι. Πιέναμε ταξίδια, 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 ταξίδια. Από όσο καταλάβω, δυστυχώς στον την περίοδο με τα restrictions που ισχύουν, βλέπεις σου πάρα πολλά το ταξίδι, το να έχεις την αίθια να μέχρι την αποφάση αύριο πάω, τσάμε, τέλειωσε. That's why I'm fucking moving, man. Κάνω ένα ταξίδι για όλα όσα έχασα. Κάνω ένα ταξίδι για όσα έχασα. Μπαίνω σε ένα αεροπλάνο και πάμε βασικά με τα πράγματα μας και λέω «ΟΚ, πάμε για το μεγάλο ταξίδι». ΟΚ. Ναι, εννοείται ότι είναι να κάνω πολλά ταξίδια μετά. Εννοείται ότι η Ιαπωνία είναι μέσα στο παιχνίδι, όμως μπορεί να μην είναι άμεσα γιατί είναι να κάνουμε, κατάλαβες, να έχουμε μετακόμιση στην άνοιξη την άλλη. Άρα μετά εννοείται ότι είναι να οργιάσω. Ο χαμένος χρόνος θα αναπληρωθεί. Έτσι okay. Ακριβώς, έτσι ναι. Μετά από, να αλλάξω λίγο κεφάλαιο, μετά από τούτα όλα, τούτες όλες τις εμπειρίες, τις περιπέτειες, τα πράγματα που είδες, πώς εγκατέληξες στο σημείο ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με τα media, πώς έφτασες στη φάση να είπες, εγώ θέλω να κάνω περιοδικά, εφημερίδες, να φτάσω σε εκείνη την πλευρά. Δεν αγαπούν ποτέ μου τα media. Ποτέ μου να αγάπησα τα μίντια, ούτε τους δημοσιογράφους, γιατί μου αρέσει και το σκοτεινό το. Αγάπησα το χρώμα, τη φωτογραφία, τον design και το χαρτί. Και μπήκα στα περιοδικά, ήμουν δίπλα στα βιβλία, μπήκα στα περιοδικά, αρέσει και μόνο design, το στάξι αυτούς, οι ωραίες συνεντεύξεις, το πλούσιο περιεχόμενο, το χρώμα, η φαντασία που είχαμε μέσα, οι designers. Και μετά λέω, οκ, okay, αφού ξέρω το κομμάτι πάρα πολύ καλά και είμαι art director, γιατί δεν σπουδάζω μόνος μου με 50 βιβλία δημοσιογραφίας και διαβάζοντας πάρα πολλά περιοδικά, πάρα πολλά άρθρα, απίστευτα άρθρα και δοκιμάζοντας την πένα σου, γράφοντας τώρα για πόσα χρόνια σταμάτητα, έρχεται σε ένα σημείο που λες, οκ, okay, μπορώ να κάνω κάτι άλλο,
Άρα συνδυάζω, έχω χρώμα, εικόνα και design. Τώρα έχω και το γράψιμο, αλλά και το να επιμεληθώ, να το δω, να θεκευάσω, να καταλάβω έναν κακό με έναν καλό άρθρο. Μετά ελήφθηκα το marketing, όμως κατάλαβα ότι είχα το έμφυτο να το δοκίμασα, που νομίζω καταλάβεις το εσύ τώρα που μιλούμε και να καταλάβουν και όσοι μας δουν, διότι αρέσκουν πάρα πολλά μιλώ, γι' αυτό έχω podcast. Αρέσκουν να συζητώ. Okay. Κατάλαβα ότι είχα το, μπορούσα να πουλήσω εύκολα του τάραντου πίσω τα δικά του τα κέρατα. και μάλιστα θα πουλήσω και χοντρά και ξύγω σε σπάνιον είδος. άρα είχα το εκείνο και μετά έμεινε μου κάτι άλλο το οποίο επίσης να δοκιμάσω, που ήταν η ηγεμονία, ήταν το management. Okay. Και στο management, γνωρίζοντας άλλους, σαν να έχεις κακούς πατέρες και καλούς πατέρες, ζυγίζεις και λαλείς, ξέρεις, εγώ όταν κάνω παιδί, επειδή ο πατέρας μου συμπεριφέρθηκε πολλά κακά, να κάνω να είμαι καλύτερος και θα... Δεν θέλω να είμαι ένας βλάκας και ένας μαλάκας ή ένας κακός διευθυντής at the end of the day και θέλω να είμαι manager και να λέω εγώ να πάω μπροστά πρώτος με τα σπαθιά μου και όποιος θέλει πίσω μου ας έλθει, εγώ πάω παιδιά και είμαι μαζί σας. Δοκίμασα το κομμάτι και μέσα στα χρόνια έκανα ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ονομάστηκε εκδόσεις και σαν εκδότης και διευθυντής. Χρόνια τώρα έγιναν το πράγμα, ας πούμε. Ήρθαν τα media, κατάλαβες. Μετά έπρεπε να αναγκαστικά να έχουμε ιστοσελίδα για το περιοδικό. Μετά είχαμε πει ότι αφού είμαστε σε μια περιοχή που είναι τουρισμός, τα κάτω αναβράζει, είχαμε ένα οδηγό. Μετά είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μηνιαίο το Fortune που έχουμε τώρα, που είναι σαν εφημερίδα περιοδικών και πιο διαφορετικό, είναι για κοινωνικά θέματα. Και ήρθε σιγά σιγά το podcast που μόνο του, έχοντας ακούσει χιλιάδες podcast από το Howard Stern, το okay, podcast old του Old School, ναι, που το 2001-2002 πότε που άκουα. Και άρεσκε μου γενικά, άρεσκε μου στο σπίτι να μαϊρεύω, να κάνω και να ακούω ή στο γυμναστήριο, ή στο τροχάδι, ή σε ταξίδι, ή σε αυτοκίνητο. Και μουσική, αλλά και podcasting, και επειδή μιλώ συνέχεια και μέσα από διαλόγους λέω «ΟΚ, okay, να κάνω podcast που θέλω». So, έφτασα σε αυτό το κομμάτι στα media, κατάλαβες. Ήταν ναι. Το ένα έφερνε το άλλο. Έχεις κάποιον αγαπημένο podcast που να ξεχωρίζει μέσα στο μυαλό σου? Όχι, δεν έχω έναν αγαπημένο. Έχω πάρα πολλά podcast. Θα ρωτούμε και άλλοι για το πράγμα, αλλά δεν έχω έναν, όπως δεν έχω έναν αγαπημένο τραγουδιστή. Okay. Έχω πάρα πολλούς, δηλαδή από Tim Ferriss, από εντάξει, λόγω του bodybuilding και του fitness που είμαι ενεργός, έχει έναν το bodybuilding and bollocks που μου αρέσει. Ενούλα ξένα, κυρίως αμερικάνικα. Ναι. Ακούω τα πάντα, οτιδήποτε έχει να μάθει κάτι. Αλλά αν έχω κάποιο συγκεκριμένο, γιατί απλά φτάνει να με ενδιαφέρει το subject ή το άτομο ή τουλάχιστον να μου εξητάρει το τούτο να... Α, έχω να κερδίσω κάτι που είναι το πράγμα. Okay. Ναι. Okay, να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή πάμε και στην αρχή, ότι φέρνεις διαφορετικούς καλεσμένους κάθε φορά με τα podcasts που κάνεις. Τι σημαίνει να βλέπεις κάποια άτομα, είτε να βρίσκεις κάποια άτομα που έχουν έστω και κάτι ενδιαφέρον για σένα και να τους προσελκύεις για να κάνετε ένα επεισόδιο μαζί? Πιστεύω ότι έχουν κάτι πραγματικά να πούν. Όποιος και να είναι. Το podcast δεν είναι... Έχει ένα λάθος το podcast. Όπως οι Αμερικάνοι ξέρουν πολλά καλά από podcasting. Οι Αμερικάνοι, θα σου το πω το παράδειγμα όπως τον Black Friday. Ξέρουν πώς να κάνουν Black Friday. Ναι. Όταν να βγουν και να βγουν στο Best Buy 80% οι τηλεοράσεις κάτω και που σήγε 280 τα λεκουάλε,
και να σε κάνουν να τρελαθείς και να καυτεράς τρεις μέρες. Το ίδιο στα podcast τους ξέρουν πάρα πολλά να κάνουν το εξής. Αν και έναν άτομο που τα δουλεύει και ένα, δυο, τρία άτομα, αν και είναι εταιρείες που πίσω, δεν είναι ποιον έχεις καλεσμένο, είναι τι έχει να πει. Ναι. Και ναι. Αν έχεις το όραμα, το visualization, να καταλάβεις ότι τόσο άνθρωπος πραγματικά έχει κάτι να πει. Πραγματικά, να ρίξει το σύμπαν με εκείνα που να πει, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι αφαίρεις έναν κωμικό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι ο Jim Carrey. Τον Jim Carrey έχουμε το δει. Ξέρουμε τι είναι. Αν το φέρεις να πιέσεις πολλά views, αν είσαι όμως των views, έτσι και λέω ότι αν τύχε θα φέρεις, κανάς θα πει ότι η παγκόσμια στον Jim Carrey να φέρεις μια εκπομπή. Όμως, μπορεί να φέρεις έναν πολλά απλών κωμικών που έκανε μια ταινία ή στον Broadway, μιλώ για τους Αμερικάνους τώρα, ή off-Broadway, αλλά έναν απίστευτα λειτουργικό το όλο θέμα. Καταλαβες, να έχει ένα give and take πολλά όμορφο και να μείνει στην ιστορία. Παράφερε σε έναν ψυχολόγο ο οποίο να μην είναι διάσημο, αλλά να ξέρει ακριβώ να τα βγάλει προ τα έξω τι ακριβώ πρέπει να κάνει. Μπορεί να φέρει έναν χειρούργο, καρδιοχειρούργο, τον πιο διάσημο του κόσμου, που τη Γερμανία, που το Ισραήλ, και να μην καταφέρει να σου εξηγήσει πώ δουλεύει η καρδία, και τι πρέπει να προσέχουμε. Και να φέρει έναν ο οποίο εντέγειωσε τώρα την ιατρική, και κατάφερε να σου εξηγήσει ότι παιδιά, η καρδία δουλεύει σαν μια μηχανή με έναν καρπιραντέρ. Κλείνουν οι αρτηρίες, κλείνουν οι βαρβίδες. Αν το ανεβάσεις στις στροφές του, αν το κατεβάσεις, κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. Γραφικός. Εν το τι μπορεί να περάσει ο καλεσμένος, εν τόσο η βαρύτητα του καλεσμένου σου πριν έρθει. Εν το τι μπορεί να περάσει σε εκείνον που σε ακούει. Ακριβώς. Και επειδή περνάς ώρα μαζί του, εγώ ας πούμε περνώ ώρες μαζί του γενικά, πρέπει να ξέρεις να ο χειριστής, ή αν είναι πριμαντόνα, μπορεί να θέλει να πει εκείνα που θέλει να πει. Αν είναι, μπορεί να μην θέλει να μιλήσει, μπορεί να βαριέται, μπορεί να περιμένει την ώρα να φύγει. Μπορεί, που μου έχει τύχει το πράγμα. Απλά για μένα πράξεις είναι ο χειριστής. Μπορεί να είναι συνέχεια να μην έχει κάτι να πει, να νομίζεις εσύ ότι ξέρεις επειδή το βλέπεις, είναι σε ένα θέατρο, είναι σκηνοθέτης, να νομίζεις ότι έχει πολλά να πει. Και να το ρωτάς μια ερώτηση και να σου λέει, εντάξει, αν είναι, ας είναι. Ναι. Όπως λένε οι Αμερικάνοι που λένε it is what it is. Σου λέει ας πούμε it is what it is. Καταλάβες, να μην μπορεί να στοιχειοθετήσει την ιδέα. Δεν μπορεί να κάνει elaborate. Μπράβο. Ναι. Να εκφραστεί, να συμπληρώσει με επιχειρήματα, με διάλογο σωστό τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Okay. Έχει κάποιον άτομο, είτε γνωστό είτε άγνωστο, που θέλεις να το φέρεις στο podcast σου, ό,τι και να γίνει. Κάποιον άτομο που έβαλες στόχο ότι θέλω να το φέρω να το δουν, να τον ακούσουν. Κάτι έχει όντως να προσφέρει πάρα πολλά πολύτιμο. Αμέν. Έχω σημειωμένα 100 άτομα, αλλά δεν καταφέρα να πω κάποια μέρα ότι ξέρεις. That's the one. That's the one. Okay. Θεωρώ ότι κάνοντας τον 100 άτομα να κάνει overall grow η όλη υπόθεση και να γίνεις φανατικός στο άκουσμα των επεισοδίων όταν ανεβαίνουν, όπως είναι ο Πάτερσον, ας πούμε. Ναι. Ο Πάτερσον, ο ψυχολόγος. Ωραία, τον Πάτερσον ακούω το φανατικά. Ο Πάτερσον με ενδιαφέρει καν, θέλω καν το όνομα ποιον αν έχει καλεσμένο. Με ενδιαφέρει. Αφέρει τον Ομπάμα ή αφέρει τον Χρήστον. Ναι. Ξέρει να κάνει σωστά την εκπομπή του, όπως και άλλοι πάρα πολύ φυσικά. Καταλάβεις, για μένα τούτο είναι το podcast. Διότι αν δεν ήταν τούτο, θα μπαίναμε και θα βλέπαμε, ας πούμε, τους μόνο διάσημους που γαλτιούν, που είναι να ήταν μια αδικία. Το ότι είσαι διάσημος, εσύ με την μπορείς να μιλήσεις. Και τούτο είναι το μαγεία του podcast. Η μαγεία του podcast δεν είναι τα άτομα. Είναι το πιο ωραίο podcast της ζωής σου μπορεί να το κάνει ο πιο άσημος άνθρωπος. Ένας Αυστραλός μπορεί τη στιγμή να κάνει το καλύτερο podcast της ζωής του που ένα δωμάτιο. Έχει τον gift.
Μπορεί να είναι δημοσιογράφος να είναι ο πιο χάγιας. Μπορεί να είναι παρουσιαστής ο πιο χάγιας. Μπορεί να είναι ότι αλλά σε εκείνο το κομμάτι να είναι ο καλύτερος του κόσμου. Ναι. Έτσι το βοηθά το μυαλό του να λειτουργά. Η Κίνα που κάνει αυθόρμητα τρελαίνουν τον κόσμο. Οκ. Okay. Που τα podcasts που έκανες με τα άτομα που μίλησες ως τώρα, που τα podcasts σου, έχει κάποια πράγματα που κράτησες για σένα, που είτε είπα σου κάτι και μέσα το δεν το είχα σκεφτεί, δεν κάτσα ποτέ να το σκεφτώ. Ακούσες κάτι που τα άτομα που είσες, που είσες κάνει συζητήσεις. Ακούσα πάρα πολλά πράγματα, εννοείται. Πάρα πολλά πράγματα. Πάντα, ας πούμε, μένω άναυδος και λέω, wow. Wow, ας πούμε, θυμούμε, αλλά τώρα τελευταία θυμούμε ένα που κάναμε το τελευταίο τώρα που παίζει, που είναι του Λόρενς Καλογρεάδη, ένας ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος, κλινικός αναλυτής, που μου είπε μια έκφραση στα λατινικά «Memento Mori». Ναι, «Memento Mori» ήταν αντίον που φωνάζαν του Μάρκου Αβρίλιου ή για άλλους πίσω από αυτήν έβαλαν τον πιο φτωχό, τον πιο καταδικασμένο να πάνε να του φωνάζει μες στο αυτήν ο σκλάβος του βασιλιά, του αυτοκράτορα, «Memento Mori», ότι και εσύ μια μέρα κατάλαβες. Μην μπορεί να πάρεις πάνω σου. Αλλά γενικά είμαι τρομερά είμαι τρομερά τυχερός που τα ακούω που κοντά, ξέρεις όταν ακούεις κάτι που κοντά και λες wow. Wow, wow, τι είπε ας πούμε τόσο άνθρωπος στην στιγμή. Εντάξει, μπορεί να ακούσεις και από το podcast, αλλά γενικά νιώθω τον εαυτό μου, ας πούμε, ότι είμαι σε μια πλεονεκτική θέση που να ρωτώ και παραπάνω πράγματα για αυτό το θέμα να θέλω, να μάθω περισσότερα. Και μπορεί και όταν τελειώσει το podcast μετά να πιω έναν καφέ για μια ώρα να μου εξηγεί αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ο μοιάς στο τηλέφωνο και το πω να σου πω, άρα συμβολάζει μου, είπες ξαναπέ μου το. Οκ. Αλλά έμαθα πάρα πολλά ωραία πράγματα, πάρα πολλές φράσεις, διδάγματα στον κάθε καλεσμένο. Και είμαι σίγουρος ότι και στην πορεία να μάθω περισσότερο. Οκ. Για να το κλείσουμε, γιατί θέλω να απαντήσω πάρα πολλά από αυτό που μου είπες. Το ότι αφήνω σου κάποια άτομα, κάποια πράγματα τα οποία σκέφτεσαι μετά, κρατάς μετά, θες να τα ξανακούσεις. Τι εννοεί να ήθελες, σκέφτομαι, τούτο είναι μια ερώτηση που ρωτώ γενικά. Σκέφτομαι ότι γνωρίζεις εσέναν κάποιον άτομο για μια μέρα μόνο. Μια μέρα να σε ξέρει. Δεν θα σε ξαναδεί ποτέ. Και πρώτη φορά σε γνωρίζει. Τι εννοεί να ήθελες να φύγεις σε εκείνο το άτομο να σε ξέρει μόνο μια μέρα. Περίμενε, μπορείς να μου ξαναπείς, αν γνώρισες έναν άτομο μια μέρα, γνωρίζεις έναν άτομο, κάποιο άτομο το οποίο δεν σε ξέρει και θέλεις να του αφήκεις μια συγκεκριμένη εικόνα για σένα. Τι εννοείς θέλεις να θυμάται. Απόλαυσε τη μέρα σου. Απόλαυσε το κάθε τι, την κάθε στιγμή. Να σου, αν ήταν η τελευταία μέρα στη ζωή μου, είχα το πει σε ένα podcast, αν εγώ τώρα στη ζωή μου εσύ ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου. 24 ώρες, 23 ώρες και 59, 23 και 58 και πάμε. Αφήνω το ρολόι, αφήνω τα πάντα, με ενδιαφέρει τι θα φορήσω, με ενδιαφέρει αν έτριψα δόντια, με ενδιαφέρει αν εξυρίστηκα, με ενδιαφέρει αν φαίνομαι ωραίος. Αποβάλλω κάθε κόμπλεξ και αν μέσω στο αυτοκίνητο μου, πάω αμέσως και αν είμαι ελεύθερος, θα πάω να βρω τη γυναίκα που πάντα ήθελα να της πω, αν είναι παντρεμένη, αν είναι ελεύθερη, με ενδιαφέρει, της πω εγώ, εσένα, θέλω να ξέρεις ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί σου, εσκότωνα για σένα, αλλά δεν είχα ποτέ την τόλμη, το θάρρος να έρθω να σου πω ότι σε αγαπώ. Θα έφευκα που θα πήγαινα στη μητέρα μου και θα έβαλα ένα βάλς και θα χορεύκα μαζί της και θα την αγκαγιάζω όσο μια σφιχτά μπορώ και θα τη ελάβω ότι αγαπώ σε πάρα πολλά. Το ίδιο και στον πατέρα μου, το ίδιο και στον αδερφό μου. Θα έφευκα που για μένα και θα
ήμουν, όποιον έβλεπα θα τον. Θα ήμουν πολλά διαφορετικά τα αισθήματά μου. Τον το πράγμα να θέλω να το πω, όπως το λέω σε εσένα και σε εκείνον τον άνθρωπο. Ότι αν εγώ φύγω τώρα και με ξαναδείς και θέλεις να πάρεις κάτι από μένα, είναι ότι κάθε στιγμή περνά, η γη γυρίζει, όπως γυρίζει γύρνα μαζί της και απόλαυσε το. Μένα αποκοιμηθείς που το comfort zone, να μην είσαι αμέσως αποκοιμισμένος πας σε έναν καναπέ, να καταλάβεις μια μέρα ότι έχεις αρτήριος πλήρως, ότι μπορείς να πονείς τη μέση σου, πονείς το πόδι σου, έχεις άλλες ασθένειες, που, ή ακόμα και αν είσαι καλά, αλλά θα μπορείς να κάνεις εκείνα που θέλεις να κάνεις στα 80 όταν κάνεις στα 20. Ναι. So, απόλαυσε την κάθε στιγμή τώρα, don't give a shit. αγνώα τα πάντα, αγνώα όλα, οτιδήποτε υπάρχει και απλά κάμε εκείνο που πραγματικά στο υποχάστριο, ούτε για κάτω μέσα σου, εύκαρτο έξω και κάμε το. Ό,τι θέλεις. Wow. Ό,τι αν είναι το πράγμα, ό,τι αν είναι το πράγμα. Είχα κάποια φάση έναν άνθρωπο ο οποίος λέει μου, ήταν το όνειρο μου, λέει μου, να πιάσω μια αγωνιστική motocross, να φορήσω τα τεχνικά και να οδηγήσω κι εγώ μια φορά μέσα σε ένα χώμα, λέει. Και παίρναν ο καιρός και είπε μου, λέω του, κοίταξε, μπορώ να σου κουράσω αν θέλεις, αλλά για μένα, επειδή ξέρω ότι μπορείς, είναι θέμα τα λεφτά. Πήγαινε, πιάσε τη σήμερα. Και ρε άνθρωπε μου, απόλαυσε. Κάθε φορά που σχολάνεις, πήγαινε, έχουμε δρόμους, χωράφια, απίστευτα, πήγαινε σε μια πίστα μόνος σου και κάνε ό,τι σε εξητάρει. Κάνε εκείνο ελεύθερος. Fucking do it, man. Do it, κάμε το. Και για μένα τούτο είναι. Τούτο το πράγμα. Τούτο να θέλω να πω σε εκείνον τον άνθρωπο. Ότι τόλμα ζήσε. Ακριβώς. Wow. On that note, μάθετε να ζείτε τη ζωή σας, αξιοποιάτε την, μεν την αφήκετε να φύγει, εν πρόκειται να έρθει πίσω. Μια αν έχουμε. Ακριβώς, δεν πείθεστε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου, Ζανέτο. On that beautiful note, bye-bye. See you in the next one. Bye, thank you. Bye-bye.